Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τρελή κίνηση, παιδιά. Προσοχή στους δρόμους. Τρελή κίνηση. Σας ενημερώνει αποκλειστικά ο Λίμπερο της καρδιάς σας και η Τρόικα της καρδιάς σας. Πουθενάλλου δεν θα ακούσετε αυτά. Μόνο εδώ, στον Λίμπερο της καρδιάς σας και στην Τρόικα της καρδιάς σας. Ότι έχει απίστευτη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Όταν το ακούω αυτό, υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα που κάθε μεσημέρι έχουν την κίνηση στους δρόμους. Πώς το βαριέμαι. Και είναι κάθε μέρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Με εξαίρεση να πεις 15 Ιουλίου με 31 Αυγούστου φεύγουν οι χολύπτες. Που φεύγουν οι πολλοί εργαζόμενοι σε άδεια. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι σήμερα μαζί μας. Με ιδιαίτερη χαρά μου τον παρουσιάζω. Την τελευταία φορά που συνυπήρξαμε εδώ στον Λίμπερο, ο Σωτήρης, δεν ξέρω αν έχει μάθει τι έχει γίνει. Τα μάθε, έτσι. Θέλω ένα μέρος από την φυσιοθεραπεία να την πληρώσει ο Σωτήρης, ο Δασκαλάκης. Το λέω ξεκάθαρα. Που λένε Σωτήρης, ανανεωμένος, με χούντι, χούντι ζιπ. Τι είναι αυτό, χουντίνι, που αυτό. Παραπέμπει το φούτερ, το ζακετάκι που έχει με κουκούλα. Το οποίο παραπέμπει σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους όλων των εποχών. Το Νεμπράσκα του Θεού Bruce Springsteen. Λοιπόν, αδέρφια, επικοινωνία προς το παρόν. Μόνο SMS-ική, έτσι, FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Πάμε εδώ πέρα μαζί με Παναγιώτη Παδόπουλα, με Χρήστο Τσαλτίδη, με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Στα γρήγορα, έναν δυο χορηγούς πρώτης ώρας ο Παναγιώτης. Και θέλω να διαβάσω ένα χθεσινό μήνυμα, Μάριο. Ναι, για να βάλουμε τα θεματάκια μας, να κερδίσετε χρόνο. Το ένα θέμα. 5 εισιτήρια πάω Κλάρισα 3-1. Πώς, τι δίνουμε, πες διαγωνισμό. 5 εισιτήρια πάω Κλάρισα 3-1. Δίνουμε 5, αλήθεια. Ναι, 5, ναι. Και λίγα βάζεις. Αυτό το μάτς είναι χριστουγεννιάτικο, άστο. Αυτό δεν το δω κιόλας, το λέω. Αυτό είναι άστο. Ενώ τα άλλα που τα βλέπεις. Καμία σχέση. Θα κελάρουμε. Καλά, με τη Λαμία είδα. Εντάξει, με τη Λαμία δεν προσκέφτεσαι. Μετά πάμε για σουβλάκια. Αυτά είναι. Δώσε χορηγούς πρώτης ώρας. Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο 2310-911-701. Αν έχεις στεγαστικό δάνειο και ξέρεις ακριβώς τα ασφάλιστα της τράπεζας που πληρώνεις για το δάνειό σου, πάρε τώρα στον Μαργαριτόπουλο και μείωσε ακόμα και στο μισό τη δόση του δανείου σου. Διαβάζει μήνυμα Παπαδόπουλος που θέλει. Το τονίζω. Νάκης, ναι. Αυτός είναι φόλα Ιταλός και Αριανός, έτσι. Μ' αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Καλή δύναμη, ρε φίλος. Θα έχεις δύσκολο δίωρο. Πριν ακόμα τελειώσει το ηχητικό έναρξη της εκπομπής, όρμηξαν οι άλλοι. Σαν τα κυνηγόσκυλα όταν ανοίγεις το πόρτο μπαγκάζ και πας για κυνήγι. Ωραίο, ναι. Περίμενε. Όχι εγώ, ξεκίνησα με άλλο θέμα. Ο Τσαλτίδης έφυγε. Από το Σαζέρου ρουλιάζες. Εγώ ξεκίνησα χθες με Όζι Όσμπουρν. Ναι, σωστά. Και μιλούσα μόνο για Όζι Όσμπουρν. Και μπήκε ο Κανίβαλος ο άλλος. Αλλά πώς καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι έχω να τραβήξω. Αριανός το τονίζω, έτσι. Τεράστιος. Τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν εδώ, να ξέρεις. Ωραία. Να, πάμε να κάνουμε το δικό μας το μηνυματάκι. Πάλι το ίδιο που φαμφωράμε προχθές. Καλημέρα, κυριούλιδες και ταβερνιάριδες. Άρης Ρε Γιώργος. Ένα μήνα πραγματικά θα μας λείψει, αν δεν το δούμε ένα πρωί. Χρόνια πολλά στο Σάβα. Πραγματικά θα μας λείψει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Τώρα επίσημα κανονικά όλα. Για να προλάβει να φέρει τίποτα για σένα, γι' αυτό. Ξενύχθησα με 3 ώρες ύπνο είμαι για να πούμε 2 θεματάκια. Τσάλτε εδώ πέρα, το είπαμε. Ειρήνη, τι δίνουμε. Ημίν. Τι δίνουμε. Δύο εισιτήρια. Άρισα, μπάσκετ, μπάσκετ. Σάββατο. Α, ναι, γιατί τρελάθηκα. Λέω, sorry. Λοιπόν, άρα, συνοψίζουμε διαγωνισμούς. Και το θέμα το ένα είναι και διαγωνισμός. Στην ουσία έχουμε 3. Interesting. Απλά το θέμα δεν είναι quiz. Κατευθείαν μπαίνεις. Κατευθείαν μόνο με τη συμμετοχή μπαίνεις στην κλήρωση. Προσέξτε. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Λάρισα την Κυριακή στάδιο Τούμπας. 5 η ώρα. 5 η ώρα δεν είμαι στο. Όχι. Είσαι σίγουρος. 7.30. Ωραία, θα το βρούμε. Θα το βρούμε, παιδιά, μην χάνουμε χρόνο. Θα το βρούμε. Ωραία, θα το βρούμε. Κυριακή, τέλος πάντων, στην Τούμπα. Πάω Κλάρισα. Όποιος θέλει να πάει, θα τυπούμε την ώρα. Και 2 εισιτήρια, Άρη ΣΑΕΚ μπάσκετ. Είπαμε μέρα Παναγιώτη το είπα. Σάββατο είναι Άρη ΣΑΕΚ. Σάββατο μπάσκετ. Τώρα θα δω ώρα. Στον Νικ Γκάλι Σκόλ. Θα τα βολέψω. Άστο. Εντάξει, όποιος θέλει τώρα δεν. Okay. Ξέρει. Λοιπόν, συνεπώς, FM κενό. Όνομα. Ο Πάοκ 7.30. Ωραία, τον βρήκαμε. Πάοκ Λάρισα 7.30. Ωραίο μάτς για να κλείσει η Κυριακή σου. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Οπότε συνεπώς. Ενδιαφέρον, απίστευτο. FM κενό. Όνομα, επώνυμο. Αναστασία, καλημέρα. Τις τελευταίες 15 μέρες μου αρέσει κάθε μέρα και περισσότερο. Άκουσες τι είπα. Σε αγνοείρε, σε αγνοούμε τα κορδιά. Έλα λίγο. Θες ένα κομμάτι για να το βάλουμε μετά στην εκπομπή. Αναστασία, λάμπα Μιζιρλού. Σκέψου. Αυτό κάνει πάντα. Ροκ, ροκ, pop.
Ναι. Σκέψου τρία λεπτά. Άστο, το φορώ εγώ. Στο βάλω εγώ. Κάνα χριστουγεννιάτικο. Άσε τώρα αυτά τα χαζά τα χριστουγεννιάτικα. Ξέρω, κατάλαβα. Έχουμε. Coldplay, ποιο. Πε, θύμισε μου, το έχω. Merry Christmas. Αυτές τις διασκευές τα ξέρω, τα έχω όλα αυτά. Πρέπει να έχω 8 CD. Τι λέω, κοτσάνα είπα. Πρέπει να έχω 15 CD. Δεν κοροϊδεύω, 15 λιγότερο. Όχι, ρε, τα λατρεύω. Άσε με τώρα. Όχι, ρε. Χριστουγεννιάτικα φωτιά. Βάλε βανδί. Υπονείρο, έβγαλε τέτοιο τραγούδι για Χριστούγεννα. Λέει, θα μείνει για πάντα, κατάλαβες. Πες να το φέρει το καφέ μέσα, ρε, κοπέλα. Η Λίτσα, πες να το φέρει λίγο μέσα τον καφέ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λίτσα, φέρ το μέσα, ρε, εσύ. Οχ, τι θα κάνουμε, κομπή. Τα έχουμε κάνει ρημαδιού. Μπράβο, Αναστασιάκη. Μόνο σου μιλά, μόνο τα λε, μόνο τα ακού. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ορίστε. Σε παραδέχομαι, είσαι θεά. Είσαι μια μικρή θεά. Είσαι μια μικρή θεά. Σε παραδέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάτια μου. Να είσαι καλά. Άντε, μπράβο. Κουίζ, ρίχτω. Λοιπόν, διαγωνισμοί. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ, Λάρισα, Κυριακή, 7.30 στάδιο Τούμπας. 2 εισιτήρια. Άρης ΑΕΚ, Καλαθόσφαιρα, Σάββατο απόγευμα, στο Νικ Γκάλης Χολ. Και προσέξτε τώρα. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως ή ηλίου εισαγωγής αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express με το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη που θα ακουστώ λίγο ρατσιστής, αλλά στην κλήρωση μπαίνουν μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί να στραβώνουν μαζί μου όλοι, ειδικά οι Ηρακλειδείς, το κατανοώ, όμως μπαίνουν μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Sorry. Πάλι τα ΠΑΟΚ σε βοηθάνε. Εντάξει, θα το καταλάβει και ο Παναγιώτης, δεν το... Λοιπόν, εγώ το βράδυ της Δευτέρας δεν άκουσα ζούγκλα. Εψέ το μεσημέρι, βάζω να ακούσω στο πέναλτι με τον Γιώργο το Ζαγόρα. Και τον Πάτρασό το Ζνίκ. Καλεσμένος είναι ο Ζαγόρας, τα ξέρεις. Βρήκε το θέμα. Ο Ζαγόρας είναι καλεσμένος. Βρήκε το θέμα. Βρήκε το θέμα. Τον άκουσες. Ναι, λίγο, λίγο. Λέει ο Ζαγόρας. Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, δεν τον άκουσα πρώτο δεκάλεπτο. Όταν εγώ γυρίζω σπίτι και ανοίγω το ραδιοφωνάκι, ή μάλλον το είχα ανοιχτό εκεί, λέει ο Γιώργος Ζαγόρας. Προσέξτε, λέει, είναι η εκπομπή σήμερα. Είναι όλο το ζουμί. Ακούστε τι έγινε εψέ το βράδυ μετά την λήξη του Λαμία ΠΑΟΚ στη ζούγκλα. Ναι. Θα ακούσετε, λέει, να μιλάει ο αγαπημένος μας κύριος καθηγητής. Professor. Λέει, δώστε προσοχή. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο. Έτσι, κομματάρα. Κομματάρα. Be careful. Σωτήρη, άστο καμιά φορά ακόμη και μετά μάθες πέτα κάτι ό,τι θέλεις εσύ. Ραγματάζ. Ό,τι θες. Skid Row, ό,τι θες εσύ. Guns and Roses, LA Guns, ό,τι θέλεις. Κάνουν περιοδία αυτή, Σωτήρη, κάτι κάνουν. Yeah. Λέει κάτι περιοδί και κάτι άψε τέλος πάντων. Λοιπόν, ενδιαφέρον για σένα με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Ναι. Γύρνε το όλη την Ελλάδα. Λέει λοιπόν, βάζει τον καθηγητή. Από την βραδιά μετά το Λαμία ΠΑΟΚ. Περίπου μία ώρα μετά. Ούτε 40 λεπτά μετά. Μετά την πυρήνη νίκη. Βγαίνει λοιπόν ο καθηγητής και αρχίζει και διαβάζει. Ναι, κάπ. Από το καταστατικό της UEFA. Έτσι. Για τους κανονισμούς ποδοσφαίρου κατεβατό. Στα αγγλικά! Το τονίζω. Όχι αγγλικά, πατρινοαγγλικά. Στα αγγλικά! Ο Ζαγόρας από κάτω, ζωντανά τώρα, χθες, στο πέναλτι, ξεκινάει και γελάει. Γελάει, κανονικά. Τον ακούω από κάτω. Λέει, μην γυρίσετε, ακούστε, ακούστε το τι γίνεται. Διαβάζει ο καθηγητής, όσο ακούω τα αγγλικά του, τόσο εκτιμώ περισσότερο τα αγγλικά του Τσίπρα, και μιλάει για handling. Ναι. Για handling rule, rule και πετάει και το τρελό. Κανόνας, rule. Το deliberately. Νομίζω ότι δεν υπάρχει οπαδός του ΠΑΟΚ που να μην γνωρίζει τι σημαίνει deliberately handling. Δεν υπάρχει. Μας ακούν τώρα, ας πούμε, πιστεύω, Εύωσμο, Σταυρούπολη, Άνω Κάτω Ηλιούπολη, Δενδροπόταμο, Φίνικα, Πολύχνη. Παντού οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με το που το άκουσαν deliberately handling είπανε ναι, ρε, καλά, ο Κέσκα, αυτό είναι αυτό που έγινε στο Λαμία ΠΑΟΚ. Αφιλοκερδός. Προσέξτε λοιπόν. Προσέξτε. Να, FM κενό. Ναι. Όνομα και επώνυμο. Μόνο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ το ξέρω που είναι ρατσιστικό. Δηλαδή ρίχνω όλους τους άλλους. Αν σου 200 απαντήσεις όμως. Θέλω. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Ο Παναγιώτης Παδόπουλος. Δίπλα να γράψει. Deliberately στα αγγλικά. Στα αγγλικά, ναι. Μόνο deliberately. Μόνο αυτό, ναι. Αποστολή στο 54526. Μπαίνει στην κλήρωση
για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής ή οράσεως από τα Opticon Express. Έτσι, μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και θα το τεστάρουμε αυτό. Ξέρουμε. Ή μην γράψει τώρα ο Ασλαμάς ο Μάριος, που είναι γριά. Deliberate, λέει Ασλαμάς Μάριος, και να μπει στην κλήρωση. Θα το τσεκάρουμε. Εντάξει, άντρες, γυναίκες, παιδιά μεγάλοι, μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει τη λέξη deliberately και το αποστέλνει στο 54526. Αν βάλει και την ονομασία ΠΑΟΚ, μπαίνει για το εισιτήριο. Έτσι, δύο. Με ένα μπάρο, two trigons. Έτσι, πολύ απλά. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, Άρης για τα δύο Άρης ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για τα πέντε, ούτε ένα, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Πέντε εισιτήρια. Πάω Κλάρισα, ματσάρα την Κυριακή 7.30 στάδιο Τούμπας. Και αν βάλεις τη λέξη deliberately, μπαίνεις και για τα γυαλιά. Μπράβο. Αποστολή όλα αυτά στο 54526. Να καλημερίσουμε λατρεμένο, λατρεμένο ακροατή. Πραγματικά το λατρεύω. Δεν θέλω να το γνωρίσω ποτέ για να μην απομυθοποιήσω το πρόσωπό του. Τον ήμουν σίγουρο αγαπώ. Μαμ, κακά και νάνι τώρα, Σλαμά. Έλα λίγο μέσα. Έλα Σάβα, έλα Σάβα. Έλα δούμε τι του φέρες. Έλα λίγο μέσα. Στα χέρια σε κοιτάει, σαν μωρό παιδί. Πώς μας επίσκεψε σπίτι, τα παιδιά που σε κοιτάνε, στα χέρια σε κοιτάνε. Αντώνης από Κασάνδρου. Λέει ότι deliberately σημαίνει εσκεμμένα. Δεν ρώτησα με αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό το ξέρουν όλοι οι παδοί του ΠΑΟΚ. Το είπε ο καθηγητής. Deliberately handling. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο μέσα. Και σήμερα το πρωί ο κύριος Αντώνης. Το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε. Περίμενε. Το έχω σημειωμένο έτοιμο. Έτοιμο το εσωτερικό, ναι. Απίθανο μπουφάνο ο Άστ. Τεράστιο. Κάτσε φελίσω. Σιγά, πρόσεχε τη γιαγιάκα. Λοιπόν, θα σου πω κάτι για ό,τι έφερε. Για ό,τι έφερε. Τράβα λίγο το μικρόφωνο αυτό. Σωτή, το τραβάω. Sorry, αν σου κάνω λίγο φασαρία, Σωτήρη. Το πάω έτσι σιγά-σιγά σου μπορώ. Ωρε, πίνα που έχει ο άνθρωπο. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι κάνει. Τραβάει μικρόφωνα. Να βοηθήσει. Λοιπόν, να κλείσουμε το θεματάκι και πάμε στο Σάββα που ήρθε εδώ πέρα και μα κάνει την τιμή αυτή. Κύριο Αντώνη, ο παδό του ΠΑΟΚ στη γειτονιά μου. Ο άνθρωπο είναι, η ηλικία του είναι 73 με. 78-79, το υπολογίζω σε σχέση με την γνωρίζω με τη σχέση με τον περνάς με ένα χρόνο και με, ναι εντάξει καταλάβαμε. Μου λέει, συγγνώμη, ναι. Επειδή άκουγα λέει χθες που φωνάζατε, Ζαγόρα λέει το μεσημέρι, άκουσες. Λέω πώς δεν άκουσα, άκουσα. Το είπε λέει αυτός που βγαίνει ομορφωμένος, ο κύριος καθηγητής από την Πάτρα. Τεράστιος ο κύριος Πάτρας. Ναι, λέω το λατρεύω, λέω τον καθηγητή, ναι. Το λατρεύω, λέει. Το είπε λέει, δεν είναι πέναλτι, επειδή είναι λέει, Deliberately. Λέω κύριε Αντώνη, τι είναι, λέει κάπως το είπε, λέει. Είναι λέει Deliberately, κάπως έτσι. Λέω και εγώ, βρήκε κανένα θέμα για να βάζει τον λαό του ΠΑΟΚ. Λέω και εγώ. Κύριε Αντώνη, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, σε σέβομαι. Στο πρόσωπό σου βλέπω το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Πονήρο. Λέω, βλέπω το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα. Και σε καμαρώνω μαζί με τη σύζυγό σου που βγαίνετε βόλτα κτλ. Τι Deliberately. Ρε κύριε καθηγητά, ναι. Καταλαβαίνει τι κάνει στον κόσμο. Μίλα ελληνικά, ρε. Τι Deliberately και Deliberately και Handling. Φάπες, δεν ξέρει από πού σου και The Off Rule. Τι είναι αυτά, ρε κύριε καθηγητά. Rule, κανόνες. Να είσαι καλά όμως και εσύ και ο Ζαγόρας που είναι συνεργάτη σου. Ναι, ναι. Και σε ευχαριστούμε. Το βγάζει αρέα και πού έτσι τον Γιώργο. Ναι. Καλά λέει ο Παπαδόπουλος, σήμερα έχει μεγάλο δίκιο. Ναι. Πες το, τι είναι ο Ζαγόρας. Φιλοξενούμε. Ναι, φιλοξενούμε. Σωστά, ναι. Συχνά πυκνά. Προσκεκλημένος εκπομπής ναι. Του κυρίου. Συχνά πυκνά ο κύριος καθηγητής βγάζει και τον Ζαγόρα. Ναι, 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 και καλά ναι, ναι, κάνει, μπράβο. Ναι, ναι. Του οφείλουμε ευχαριστώ εμείς εδώ στο Λίμπερο. Ναι. Λοιπόν, απλά αδικεί λίγο τον κόσμο ο Σωτήρης. Αδικεί ναι. Τον κόσμο γιατί έχει τον Ζαγόρα πιο πολύ ώρα από τους υπόλοιπους. Κατάλαβες. Ναι. Τι θέλω να καταδείξω. Ναι. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο κυνήγι του τίτλου, δηλαδή έχουμε χαζέψει τελείως. Και στα Κινέζικα το σωτήρι. Ξεκινάει χθες εκπομπή ο Κόλκας και μπλέκει μέσα. Τι. Τα ελληνικά ρουφιανιλίκια. Έτσι. Με δολοφονίες Καποδίστρια. Μπράβο. Με εξορία της Μπουμπουλίνας. Μπουμπουλίν. Για το Λαμία ΠΑΟΚ. Μπουμπουλίν. Ρε σύ Κόλκα. Ναι. Δηλαδή ειλικρινά είπα να πω από εδώ έξω. Με έβρισε κιόλα σε μένα. Με σκυλοέβρισε. Δεν πειράζει. Εγώ τους αγαπώ. Δεν πειράζει. Πάλι καλά. Εγώ τους αγαπώ. Δεν πειράζει. Δηλαδή αυτά μα γίνουν αλλού δεν είναι. Ωραία και πού πίπτη και ράβδος. Είναι και μηνύσιμα. Φοβάμαι να πάμε στα δικαστήρια. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε λίγο το άλλο σχετικό θέμα, μουσική ανάσα και πάμε στον εκλεκτό καλεσμένο. Μπράβο. Τεράστιος. 081. Τετάρτη σήμερα, 5 Δεκέμβρη, σωτηρίο του 2018. Διογένους, Γράτους, Κρισπίνας, Κυρίων, Νικητίου και Νόνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουμε. Η μεγάλη όμως γιορτή ναι.
Θέλω να μου πει ποια είναι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας ακριβώς τι είναι σήμερα. Σάβα. Του Σαβ. Αν δεν το βρεις, ναι. Αν δεν το βρεις, δεν αγγίζεις ναι. Τίποτα από αυτά ναι. Που μας έφερε ο Σάβας. Του Σαβίκου του Σουβλάκη. Σοβαρά, πες τι είναι. Δεν ξέρω. Σε βοηθάω. Σε βοηθάω. Άσε με τώρα, ρε Σλάμπα. Σε βοηθάω. Βράτε τώρα, κακομίρι. Σε βοηθάω. Ήρθε η άλλη λιγούρο. Άστο, έχει πάρει κιλά. Άστο, καλά, είσαι. Κοίτα, δυο γλυκό με τα φάει μόνο. Άστο. Ναι. Είναι Σάβα, σε βοηθάω. Ναι, Σάβα. Πρωτομάρτυρο. Νεομάρτυρο. Μεγαλομάρτυρα. Σάβα. Να χαίρεσαι το Σάβα σου. Σάβα του νεομάρτυρο. Του νεομάρτυρο. Ναι. Άλλη μια ευκαιρία σου δίνει. Σάβα του. Πώ του άλλου πίσω του άλλου. Πρωτομάρτυρο. Ναι. Μεγαλομάρτυρα. Ναι. Επισκόπου Κωνσταντινούπολη. Κι άλλη ευκαιρία. Κι άλλη ευκαιρία. Να σε αφήνω κι άλλη. Μεγαλομάρτυρο. Μπράβο. Είναι Σάβα αγιασμένο ή καθάρισε. Εσύ κάνει δίαιτα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα Σάβα μαζί. Εγώ και ο δασκαλάκι. Σάβα, σωτήρια, δύο ευκαιρίε. Συγγνώμη, σε μπροστά. Δύο ευκαιρίε λίγο. Είσαι και μπροστά. Σάβα υγειασμένου το ξέρω από την Τρίτη Δημοτικού. Καλά, εσύ πήγε και τέτοια. Κατηχητικά και τέτοια. Πήγαινα. Πικ-πονκ, παίζεται εκεί πέρα. Θε πρωτάθλημα, με εκεί είσαι άθεο. Όχι, θέλω, το πήραμε. Σχεδόν τέλο πάντων. Δεν θε εθνική ομάδα στην Τούμπα. Στην Τούμπα θα πατήσει το ποδάρι του. Αγίου δεν ξέρει. Να πάνε στο κρατικό καφτατζόγλιο. Λοιπόν, ευχηθούμε και χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον Σάβα το αγόρι τη Αναστασία. Που ψώνει από πάνω. Α, μπαν αυτά με τι καρδούλε, ρε φίλε. Καρδούλα φορά. Πήγε να κάνει και ο Σιμόε πήγε να κάνει με τον Πανατολικό. Του φύγα τα δάχτυλα. Εσύ τώρα για πανηγύρια τέτοια. Λοιπόν, ο Σάβα που είναι δίπλα μα είναι ο Σάβα ο 081. Ο οδηγό του ΟΑΣΤ που το κάνει τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο. Μα φέρνει, είναι με διαφορά ο κορυφαίο σε αυτά που φέρνει όσον αφορά την επιλογή ένα και ένα. Δηλαδή είναι ο μόνος που φέρνει κουτιά γλυκά. Ναι, και τα παίρνει στη σπίτι. Και πραγματικά κοιτάνε όλοι τι να πρωτοπάρουν. Wow. Γιατί κάποιες άλλες ναι. Και κάποιοι άλλοι ναι. Φέρνουν και πάει η ώρα 4 και ακόμη υπάρχουν εκεί που τα αγγίζει κανείς. Oh. Λοιπόν, Σάβα, χρόνια πολλά και καλά στον αέρα από μένα και τον Παναγιώτη και από τον Χρύσανθο και από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Ολόψυχα για ό,τι κάνει για μα. Τεράστιε. Είναι τα πρωινά αμέτρητα που έχουμε δει. Ξεκινήσαμε κομπή και μα περίμενε μήνυμα. Καλημέρα, Σάβα. Ναι. Είναι αμέτρητα πλέον. Αν πω να τα μετρήσω, είναι αμέτρητα. Είναι για μα μαζί με τη Βαλεντίνα. Μήνυμα ζωή, μήνυμα φωτό, μήνυμα ελπίδα. Πάμε τώρα. Δουλεύει τώρα, τι κάνει. Δουλεύω μία η ώρα θα πάω στη δουλειά. Mm. Ναι. Λίγο πιο κοντά, Σάβα, μπορεί εκεί ένα παλικάρι μου. Ναι. Μία η ώρα θα πάω στη δουλειά. Θα σχολάσουμε νωρί και μετά έχουμε. Γραμμή, αν θέλει, λε ποια γραμμή. Αν θέλει. Αυτά τα καινούργια τα K2, 11 και. Τι είναι αυτά τώρα. Ρε Παναγιώτη, εσύ. Δεν ξέρω τι είναι. Γραμμή κορμό. Τι κορμό, έχει γλυκά δύο. Γλυκό. Σάβα, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί ειλικρινά. Πήγα να πάρω ένα πρωί. Ναι. Σωτήρι είχε γίνει από τη Μασινόλγα. Άλλαξε το εξάρι, το εξάρι δεν καλά που έφυγε. 39, άλλαξε πηγαίνει από Εγνατία. Τι, Σωτήρι, ανέμενε ακόμη όλα. Γράφησε κάποια λεωφορεία μπροστά Μάρι Δελφών. Ναι, ρε, μέσω Δελφών. Στα άλλα λέει μέσω. Ναι. Και το 39. Ναι, λέει ο Σωτήρης και το 33. Ναι, παιδιά, ναι. Εγώ ειλικρινά, μία μέρα που είτε κάτι είχε πολύ κρύο και δεν λέω να μην πάρω το μηχανάκι. Ναι, αλλάξα και τα νούμερα. 2K, 3K, Παναγιώτη. Τα νούμερα δεν άλλαξαν. Βρείτε κάτι. 33, 39. Είδα πόσο... κάτι σε εμά, κάτι μυστήρια μεγάλα, ναι, ρε. Κάπα, λάμδα, ένα λεπτό. Κάτι 40 τόσα. Αυτά είναι το για του δυτικού, ρε. Μυστή δουλειά έχουμε αυτά. Αυτοί έχουν κάτι νούμερα πάνω από 38. Θα σου έρθουν εδώ πέρα, περίμενε. Τι να μου έρθουν, ρε, εσύ. Σου έρθω. Εμεί είχαμε από το 1 στο 8. Θα φας γλυκού, εσύ. Ω το 10, άντε 12. Αυτά ήτανε. Παγλικό. Έτσι. Μήνυμα του 679. Καταρχάς, ο Άρης Ρε Γιώργος μας επαρθένει σημασικά. Είπαμε, Ειρήνη, προφανώς μπαίνεις για ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχαμε πει και κάτι άλλο την ώρα που έστειλες. Αλλά παιδιά, έχουμε τρεις διαγωνισμούς. Να στέλνετε ονοματεπώνυμο και γιατί θέλετε. Καλημέρα σας, παιδιά. Ρε Μάριε, με το να διαβάζεις έτσι, τους βοηθάς. Χαχαχαχα, λέει ο 503. Mm. Ότι βοηθάω τους παοξίδες έτσι που τα διαβάζω. Ναι. Αυτό. Ο Δημήτρης μπαίνει για εισιτήριο ΠΑΟΚ Λάρισα. Έτσι, μπράβο ρε Δημήτρη. Δημήτρης Δημητριάδης, εισιτήριο ΠΑΟΚ Λάρισα, μπράβο και καλημέρα. Να είσαι καλά, να ξεκαθαρίζουμε. Σταύρος Γρηγοριάδης μπαίνει για τον Άρη χωρίς καλημέρα. Ναι. Δεν πειράζει. Μπαίνετε. Μάριε, προφέρετε deliberate όπως certificate. Και όχι deliberate και certificate. Περίμενε ένα-ένα. Εγώ είπα deliberately να ναι. Γράψουνε. And why. Κατάλαβες, το έκανα τροπικό. Mm. Deliberately. Οκ. Okay. Τώρα, είπα deliberate. Ναι, είναι deliberate. Σίγουρα. Mm. Είσαι σίγουρος, 538. Οκ. Okay. Μου λέει προφέρετε deliberate, όπως certificate. Κάτι, μου κάνεις για καθηγήτρια αγγλικών. 538. Την έκανες και γυναίκα. Έτσι. Τον έκανες και γυναίκα. Θα πάμε στο break. Τρέχοντας έχουμε άλλες. Στα γρήγορα το θεματάκι το άλλο. Έστειλε χθες νούμερο 472 ο παδός του Άρεος, που στέλνει σχεδόν πάντα μουσικά μηνύματα. Μετά από πολύ καιρό έστειλε ποδοσφαιρικό μήνυμα και είπε: το χέρι του Βιερίνια, όπως είναι στη φάση του 11ου λεπτού στη Λαμία,
μου θυμίζει, λέει, το χέρι του Freddie Mercury στο Live Aid στο Wembley, τη μεγάλη συναυλία το 85. Πάω πρωτάθλημα. Ερώτηση. Ναι. Μπράβο, δεν είναι τυχαίο. Ερώτηση. Είδες. Τι σκέφτεται ο Βρετανός θεός του ροκ και όχι μόνο, που από εκεί ψηλά βλέπει και ακούει τα πάντα, όταν σε μια ταπεινή γωνιά της ελληνικής γης μπλέκουν το όνομά του, του Freddie του Mercury, με το όνομα ενός άσημου, κοντού, ήβυρα ποδοσφαιριστή. Τι σκέφτεται ο Freddie Mercury? FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Πάμε να τιμήσουμε τις γλυκάρες του Σάβα. Ρε το Σωτήρι. Μιλάμε με το δασκαλάκι το Σωτήρι. Είδε την ταινία το Έτερος Εγώ. Δεν υπάρχει ταινία. Δεν υπάρχει παγκόσμια κλάση ελληνική ταινία. Το Έτερος Εγώ. Παγκόσμια κλάση. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνάω τον σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης είναι Σωτήρι. Νομίζω Σωτήρης. Στο όνομα ξεχνάω τώρα. Νιώθω άσχημα. Πού είναι ο Τσάλκ? Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ταινιάρα, να τη δείτε, παιδιά. Όσοι, να τη δείτε οπωσδήποτε. Ταινιάρα παγκόσμια κλάση. Δηλαδή, τη βάζω δίπλα σε ισπανικές, αμερικάνικες, κορεάτικες. Δεν υπάρχει κανονικά. Να γυρίσουμε την οθόνη λιγάκι. Σωτήρης Τσαφούλιας. Μπράβο, ρε, εσύ, το παλικάρι, ναι. Σωτήρης Τσαφούλιας. Ναι, ρε, Σωτήρη. Ναι, ρε, Σωτήρη. Μπράβο, ρε, σκύλε. Σωτήρης Τσαφούλιας, έτσι. Το έψαξε λίγο Σωτήρης, το βρήκε. Για το Σωτήρης ήμουν σχεδόν σίγουρος. Σωτήρης Τσαφούλιας. Ένα τεράστιο μπράβο, τεράστιο μπράβο, και έβγε από την Τρόικα στον Γιώργο το Λάνθιμο για την μεγάλη του επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Που το πήρε, καβάτουσε πάλι η ταινία του το The Favorite, τρία βραβεία βρετανικά. Μπράβο, ρε Γιώργο Λάνθιμο. Που τον κράζανε εδώ, που μου είχαν βγει εμένα τότε με τον Γινόδοντα κάποιοι αντιγράφοι. Είναι μεξικάνικη ταινία και είναι remake και κλέβει και κάνει και ράνει. Πάρτα στη σφαλιάρα. Πάρτα. 5 χρόνια ζωγραφίζει. Και έβαλε ακόμη. Άστε, το έχουμε για θέμα για άλλη φορά. Το έχουμε για θέμα για άλλη φορά. 5:38 κλέβει την παράσταση σήμερα. Έτσι, την έχει πάρει και την πα σπίτι σου. Διάβαστο. Λοιπόν. Διαγωνισμοί, συνοψίζουμε. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λάρισα, την Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 7:30. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. 2 εισιτήρια Άρης ΑΕΚ, Σάββατο απόγευμα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, μέσα στο Νικ Γκάλης Χόρ. Νικ Γκάλης Χόρ θα λάβει χώρα ο αγώνας, μιλάμε για καλαθόσφαιρα. Και δίνουμε, και μόνο για ΠΑΟΚτσίδες, διεκδικούν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, αρκεί να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους, όπως ακριβώς κάνει ο φίλος ο Πασχάλης, ο 192, τη λέξη deliberately. Ο 538 λέει, διευκρινίζει και τι είναι και τι δεν είναι, και στέλνει και άλλο μήνυμα, θα το διαβάσουμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, εισιτήριο πάει καλημέρα, Σταύρος καλημέρα, Ιωάννα καλημέρα, Έλενα καλημέρα, Κωνσταντίνα καλημέρα. Μάριε, προφέρεται deliberate όπως certificate και όχι deliberate και certificate. Ξεστή, στο τέλος κάτι σπάει λιγάκι. Ο 679 επιτέλους κάποιος μας στείνει θέμα. Με τι μοιάζει η Θεσσαλονικιά όταν βγαίνει από την θάλασσα κατά καλό καιρό? Ο ή 679, μαντεύω ο ότι είναι. Με τι μοιάζει η Θεσσαλονικιά όταν βγαίνει από την θάλασσα κατά καλό καιρό? Και εμείς και ο 679 περιμένουμε απαντήσεις. Επανέρχεται ο 538, σίγουρα deliberate, και το επίρρημα επίσης deliberately και όχι deliberately. Καθηγήτρια αγγλικών, όχι, δεν είμαι. Είμαι οπαδός των MK Dons. Μπράβο. Ανατριχιάζω. Στην Ελλάδα του 2018 να στέλνει μήνυμα, αυτό μόνο εδώ μπορεί να γίνει, οπαδός των MK Dons. Πρώην Wimbledon, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, αγωνίζονται στην Division 1, σε αυτή που είναι τώρα, στην τρίτη κατηγορία δηλαδή. Στην τρίτη εθνική κατηγορία της Αγγλίας. Στη δεύτερη. Η MK Dons. Α, στην τέταρτη. Στη δεύτερη. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Στη Championship. Όχι, είναι Championship. Εννοείς, ναι. Α, το καλή νύχτα, ναι, δεν πειράζει. Ναι. Ο Πασχάλης μπαίνει για το, με τη λέξη, είναι παοξής προφανώς, και γράφει μάλιστα deliberately handling, να σε καλά. Επανέρχεται ο 538. Σημείωση του μεταφραστή. Κλαίω, δεν υπάρχει, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Mm. Το βλέπω σου του μου, άνω κάτω τελεία. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Καταλήγοντας, το σωστό είναι deliberately. Σωστό, μπράβο. Κοφτό. Κοφτό, ναι. Αν δεν ήμουν σαφής, δεν υπάρχει. Υποκλίνομαι. Πάρε το τηλέφωνο. Deliberately. Δεν είναι όπως το lately. Παραδείγματος χάρη, που προφέρεται όντως lately. Αγόρι μου, δεν υπάρχει. Ο Τσαλτίδης κοιτάει σαν βλαμμένος. Ο Τσαλτίδης λίγο χλωμός είναι σήμερα. Κοιτάει σαν βλαμμένος. Ναι. Λοιπόν, ποιο χρωματάκι είναι αυτό? Να βάλουμε το άλλο το θέμα, να το επαναλάβουμε.
για να μπει στο πνεύμα και ο Χρήσανθος. Μας έστειλε ψε μήνυμα ο 472 στο οποίο έλεγε. Να φάω 5-6 γλυκά που φέρω Σάββας 6. Έξω. Δεν υπάρχει. Φάει να πάρεις χρώμα γιατί δεν για σε βλέπω. Για να μαθαίνουν κάποιες εδώ. Δεν σε βλέπω καλά. Να, να μαθαίνουν hey, κάνει διαφορά. Τι. Λοιπόν. Τι έχει. Έστειλε χθες μήνυμα ο 472. Και είπε ότι το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία θυμίζει την στάση του χεριού του Φρέντι Μέρκιουρι στο τεράστιο ανεπανάληπτο κοινό live στο Γουέμπλεϊ το 1985. Και έβαλα εγώ το θεματάκι. Τι σκέφτεται ο Βρετανός Θεός από εκεί ψηλά που βλέπει και ακούει τα πάντα που λέγονται για αυτόν, συμβαίνει με όλους τους νεκρούς, πιστεύω ότι λέμε για τον πατέρα του Χρύσανθου, βλέπει και ακούει και ντρέπεται ο άνθρωπος για το γιο του. Εγώ εννοώ και το, όπως τον καμαρώνει για άλλα πράγματα, σε άλλα ντρέπεται. Να είναι καλά. Κάτσα πάρω θέση εγώ. Ρε εσύ, σου κάνω... Τρίμηνο έχει που φύγει ο μπαμπάς. Ναι. Κάθεται μαζί που σου κάνω μια ερώτηση. Κάτσα πάρω θέση εγώ. Ποιος ήταν ο μόνος στην αίθουσα που όταν μπήκε ο πατέρας σου σηκώθηκε? Ο Μάριος. Μην απαντάς εσύ. Το βρήκες, μπράβο. Ε, τι, ποιος θα σηκώθηκε? Στην αίθουσα, σε ποια αίθουσα? Στην, που παίζαμε μπάσκετ. Και μπήκε ο μπαμπάς να κάνει κανένα lay-up. Στη βάφτιση της Μαρίας. Όταν εισήρθε ο πατέρας σου στην αίθουσα. Ποιο ήταν ο μόνο που σηκώθηκε. Από σε... Έτσι είναι. Πώς έτσι πάνε. Πρέπει, από σεβασμό. Στην αίθουσα το τέτοιο. Ναι. Πέφτανε ανοιχτή. Κάποιοι άλλοι μαζεύανε πιθά και κοτόπουλο. Λοιπόν. κάποιοι. Εσένα είναι εξωτήρι, δεν ξέρω. Όχι, προ το κάνω έτσι. Λέω είσαι κόκκι από εκεί, παιδιά, κόσμο. Γελάζα, δεν σε βλέπω καλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι σκέφτεται ο Βρετανός Θεός όταν ακούει το όνομά του να μπλέκεται με έναν κοντό, άσημο, ήβυρα ποδοσφαιριστή. Τον Αντελίνο Βιερίνια. Και στέλνει ο 100 και λέει. Δεν ήταν Άγγλος. 100! Είπες 100? Ναι, εντάξει. Χαιρετίσματα μία που είπες 100 στα παιδιά που κάνανε έλεγχο. Σε είδα χθες τη Γιάννη Τσόνη, ρε φίλε. Το βράδυ. Μία η ώρα εκεί πέρα. Εμένα. Όχι, αλήθωρος είμαι. Τον Τζαλτίδη κοιτάω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μία το βράδυ εκεί πέρα. Από εκεί φεύγω, ξέρεις, για το Βαθυλακό. Από εκεί μένω εγώ. Ναι, σε είδα έξω από το αυτοκίνητο. Εσύ δύσκολα να με είδες. Μία και τέταρτο ήταν. Τα έλεγε αγόρα μετά, ε. Όχι, δεν άκουσα αγόρα. Τα έλεγε. Τώρα και του δίνει στον αέρα, τι κάνει τώρα. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ρουφιανεύει στον αδιανό. Και λίγο χικ-χικ. Αυτό. Ναι. Τι αυτό. Τι α, γι' αυτό τα λε τόση ώρα αυτά. Έτσι δεν βλέπω χρωμό, ρε φίλε. Κάτι έχω πραγματικά αυτό. Ρε αγόρι μου, σε είδε ναι ή όχι στη Γιάννη Τσόνη μία ή όχι. Μία ρε το βράδυ, χθε το βράδυ, φίλε. Πιο πριν. Ναι. Κάνουν έλεγχο η αστυνομία. Δίπλωμα ασφάλεια, όλα και τα λοιπά. Κανονικά προβλέπω. Φυσικά μου προβλεπόμενο. Μαζί με τη δημοσιογραφική ταυτότητα που έδωσα. Ναι, αλλά, ναι, αλλά άνοιξε και τα παράθυρα όλα. Καθόλου τσάτσος. Καθόλου τσάτσος. Όλα τα παράθυρα τα άνοιξε. Κύριε αστυνόμε, είμαι ο Τσαντζέβο τώρα. Μην πω το όνομά του τώρα. Ο ίδιος που στα είπε σε σένα βγήκε από το περιπολικό, χαιρέτησε και εμένα. Να ξέρεις. Όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Να κάνουν πλάκα. Τσαλτίδης, επανέλεγχο. Από το περιπολικό. Δεν με ξέρουν. Επανέλεγχο. Λέω, ναι, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Είναι δια... Φίλε, λίγο, λίγο άκρη ήταν. Εντάξει, ένα ψηλό φαλακρό. Και βγήκε μετά ο Άλεξ. Εντάξει, χαιρετίσμα. Αυτό πήγα να πω. Πάνω πήγα να το πω εδώ μεταξύ. Χαιρετίσμα στα παιδιά που μα κάνουν έλεγχο. Ελέγχω εγώ. Ήθελα να μπουκάρω εκεί πέρα, να κάνω ένα σώσο. Ναι. Άνοιξε τα παράθυρα, λέει, άνοιξε τα πίσω παράθυρα γιατί είναι φημέ. Τα ανοίγω. Λέω, καρεκλάκι έχει, δεν έχει ρουκέτα. Καρεκλάκι για μωρό. Έτσι. Να καλημερίσω, να καλημερίσουμε όλοι. Δύσκολο, φίλε, πάντως. Δύσκολη φάση είναι αυτή. Mm. Όταν σε σταματάνε και τα λοιπά. Mm. Και τίποτα να μην έχει κάνει. Ναι, εννοείται. Ψυχολογικά μόνο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Άντε, αδίπλωμα. Εμένα δεν με τραβήξαν μέσα πριν 15 χρόνια. Θυμάσαι με το μηχανάκι που ήταν Μάρι, το τμήμα εκεί πέρα στη Βόλου, δίπλα στην πυροσβεστική. Και μου λέει βιάσει 55χρονο και τέτοια. Λέω δεν θυμάμαι. Α, κάνει και πλάκα, λέει. Ξέρει ότι μπορεί να μπει μέσα δύο μέρε. Παρασκευή. Που ήταν το Αμερικάνικο το προξενείο κάτω στην Κορομιλά. Σε κατηγόρησαν εσένα για βιασμό. Ρε, δεν είχα το δίπλωμα και την άδεια μαζί μου. Ρε. Κάτι τέτοιο δεν είχα. Με το Γρηγόρη μαζί και με τα πόδια το κουβάλλον το μηχανάκι πάνω στην. Τι χρονιά είναι αυτό περίπου. 1990. Α, τότε που να σου. Σε ήξερα τότε. Ο προηγούμενος όμως τα είχε όλα. Μήπως είναι. Εγώ σε γνώρισα 92 εσένα. Κάπου εκεί 92, 93 δεν θυμάμαι. Γιατί μήπως είναι που δεν σου. Όχι, όχι, αυτό το είπε. Με ξύλο θα το πει ο Ζαγόρα τώρα στο. Το είπε. Όχι, δεν το είπε. Με πήρε τηλέφωνο. Είναι πολύ φίλος. Να καλημερίσουμε. Ο Άλεξ. Να καλημερίσουμε ως εκπομπή και ιδιαίτερα εγώ τα παιδιά από το Βαρβάκιο Λύκειο Αθηνών που βρίσκονται στην πόλη μας. Για πενταήμερη και με σταμάτησαν δύο υπέροχα πανέμορφα παιδιά νεαροί, εψέ στη Μητροπόλεως. Αγόρια. Φωνάζουνε ασλαμά, ασλαμά. Εγώ νομίζω ότι ήταν πρωτοετής φοιτητές. Πιο μεγάλη δείχνανε. Λέει, είμαστε τρίτη ηλικίου, σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Βγήκαμε φωτογραφία μαζί στη Μητροπόλεως με τα παιδιά. Είμαστε από το Βαρβάκιο σχολείο. Εγώ λέω, ξέρω ότι Βαρβάκιο αγορά. Λέει, υπάρχει και σχολείο. Τους καλημερίζουμε. Να είναι ήσυχε εδώ. Σωτήρη δεν το ήξερα. Να είναι ήσυχε εδώ. Σωτήρη δεν το ήξερα. Βαρβάκιο σχολείο. Ο Βαρβάκης, ο οποίος ήταν. Ξεκίνησε το σχολείο. Ειλικρινά σου μιλώ. Μεγάλος Κρεοπόλης. Ναι.
Μαρία, πρόσκληση από Γιώργο Ορφανό, φίλε, να πάμε στην, στην εκδήλωσή του για το όραμα για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα πάω, δεν ευχαριστώ. Πού πιστεύεις ότι γίνεται? Περίμενε, ένα-ένα. Τι χαζό είναι. Μακεδονία Παλάς τα πήρε τώρα. Τι πήρε τώρα. Καλά, εντάξει. Περίμενε. Ναι, αλλά. Κατεβαίνει και ο Γαπόβαλο. Ορφανό, έτσι. Με άλλο συνδυασμό. Ορφανό. Με τον Ορφανό έδεσε τα κλίματά σου, Ασλάμα, ο Ηρακλής, έτσι. Με τον Ορφανό. Χθες μου τα έλεγε. Καλά, αυτό έκανε. Το μόνο κριτήριο είναι αυτό. Αυτό δεν το λε στον αέρα. Στο Μακεδονία Παλάς. Εγώ πρωί-πρωί σήμερα είδα Νίκο Ταχιάου. Πού να πάνε στον Καμπαρδίνα ανοιχτή. Πού να πάνε στον Κιανή για κοκκό. Με γαλάζιο Oxford. Έτσι. Ο οποίος, ό,τι πιο συντηρητικό ρε εσύ Νίκο, ναι, τα γυαλιά τα έβγαλε ωραίο. Γίνεσαι μοντέρνος, νέα ανοιχτή Καμπαρδίνα. Ταχιάο ή Νοτοπούλου. Θεσσαλονίκη υπεύθυνα. Ό,τι πιο κλασικό νεοδημοκρατικό. Βάλε κάτι άλλο, ρε. Βάλε κάτι άλλο. Υπεύθυνα, υπεύθυνα. Είχε και συνάντηση νομίζω σήμερα με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Υπεύθυνα. Έχει με τον Γιάννη τον Μπουτάρη συνάντηση ο Νίκος. Υπεύθυνα, υπεύθυνα. Ο Ταχιάος. Δεν θέλει να κάνει τα ντου μάλλον. Εντάξει, κλασικό Θεσσαλονίκη στο κέντρο, αγαπημένο. Με ευλογίες Νέας Δημοκρατίας. Για Νοτοπούλου θέμα το αφήνουμε για αύριο. Μην το κάψουμε σήμερα γιατί φορτώσαμε λίγο σήμερα. Δύο εισιτήρια δίνει. Δύο, ναι. Το είπαμε. Και πάω. Ποδοπατιού του για να μπουν στο παλέ. Λοιπόν, ποδοπατιούνται, ξεποδοπατιούνται, πενταπλάσιο μέσο όρο εισιτηρίων θα έχω πάλι από σένα στο μπάσκετ. Αυτό. Πες και 3 στα 21, έτσι κάτσε να το βουλώσει. Λοιπόν, έχει να το πει 8 μέρες. Η Λάρισα να κάτσει ήσυχα, να θυμηθεί ποιο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ δίρα 4 P39 έστειλε το λεωφορείο εκεί πέρα στα μεταλακαμένα λάστιχα. Να θυμηθεί ποιο βοηθήσε να πάρει το πρωτάθλημα το 88. Να κάτσει ήσυχα 3-1, ήρεμα να φύγουν. Καλά, τι είσαι για μα που είναι τελειωμένο. Να κάτσει ήσυχα. Από τη μέρα που ανέβηκε η Λάρισα. Ήσυχη, όπω τα λέγει. Από τη μέρα που ανέβηκε η Λάρισα. Έχει παίξει ένα μα με τη Λάρισα. ΠΑΟΚ Λάρισα, ντέρμπι. Πέρσι, πού τι έκανα στη Λάρισα, για πε μου λίγο. Κάτσε τα καλά, λέει ο Ζαγόρα, στα ελληνικά μου είμαι ηλίθιος. Αυτό είναι πιλάρισα να μου πάρει από πίσω την μπάρα, ρε φίλε. Τι έκανα, πιάλι, βουτυρίτσα. Δεκαετία 80-90, 30 ματσάρε. Άλλοι παίκτε τότε, αγόρι μου, φίλε. Όχι, παίκτες. Άλλη μιζέρια σου. Άντε, ρε κακομίρι. Λεωφορείο στην αρχή μπερδεύτηκα, επειδή λέγαμε και για 3-7-21 και τα γνωστά του παρελθόντο. Ναι. Μπερδεύτηκα και νόμιζα θα έλεγε γι' αυτό για τον Βόλο. Ποιο? Που πήγε με τα, με τα λάστιχα. Ναι, μπήκαμε μετά άλλη. Με το λεωφορείο τη θύρα 4. Πήγε θύρα 4 και λεωφορείο. Ναι. Στην Τουμπάρα, την αρχή εθνική στην Τουμπάρα. Δεν θα πατήσω το πόδι ποτέ. Θα κάνω ιερό πόλεμο. Κάθε μέρα θα διαβάζω θύρα 4 ανακοίνωση. Πρώτη εθνική, γιατί οι άλλε εθνικέ. Ο Ιβάν δεν τα αρέσει αυτά. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι η αγάπη του εθνική ομάδα. Όχι, αγάπη δεν είναι εθνική ομάδα. Έπρεπε εσύ λόγω Euro 2004 που σε έκανε μάγκα, να είσαι πρώτα εθνική και μετά πάω. Ξύνομαι και με βλέπει κιόλα. Είσαι αχάριστο. Αχάριστο είσαι εσύ. Αχάριστο εσύ που σου στέλνα του Μυτιλινέου εδώ πέρα και με το Μυτιλινέο έκανε τέτοια. Τότε καλά ήταν. 21, αυτά δεν πειράζει να παίζουν στην Τουμπάρα. Έτσι. Ναι, κοιτάξτε, καλατρεύει. Δεν πειράζει. Και εθνική άντερ 21 και άντερ 19. Δεν θέλω κανένα, ούτε παίκτη να πάρουν, ρε φίλε. Δεν θέλω, ρε φίλε. Μα παίζουν. Τι να κάνω, ρε φίλε. Να πάρουν να πούμε θέλουμε παίκτη του Πάουξ στην εθνική. Ελλάδα, όχι. Ό,τι μπορώ, κάνω με τον λόγο. Αυτή η δυνατότητα μου δίνεται. Γήπεδό σου, Ελλάδα, Αυστρία πριν 10 μέρες. Στην Τούμπα έπαιξε. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί δεν είπε τίποτα να μην παίξουν. Έλα τώρα τα Ελλάδα, Αυστρία, εντάξει. Η εθνική να μην παίξει. Με Αντώνη Νικοπολίτη. Μεγάλη, μεγάλη. Που τον κυνηγούσατε να τον βαρέσετε τον άνθρωπο. Ποιον τον Αντώνη Νικοπολίτη με καρατιέ του. Ποιον? Τον Καράτε Κιντ. Τον αναγκάσατε τον άνθρωπο, το ποιον τζέντλεμαν Έλληνα ποδοσφαιριστή να κάνει καρατιέ. Ποιον λέει, ρε παιδί. Πάω Ολυμπιακό. Τον Νικοπολίτη. Για ποιον λέω. Τζέντλεμαν. Ασλαμά, παίξανε μα κανονικό με Λάρισα. Τούμπα. Τη χρονιά του Σάντο. Που πήραν μούφα πέναλτι με Βιερίνα και κέρδισαν 1-0. Άστο, ναι. Πάλι μούφα πέναλτι. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Α, σαχλαμάρε. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Σκούζιμο ρε τώρα ο Τσαλτίδη που ακόμα πιστεύει ότι το χέρι του Νέτο στο τετράμπαλο τη Τουμπάρα δεν είναι πέναλτι. Λέει ο θαλαμοφύλακα ο πατό του Πάοκ. Α, εκείνο, ναι, που δεν το έδωσε κατευθείαν. Και μήνυμα. Φάουλ εκτελούσαμε. Στο φάουλ, μου λέει μάλλον. Που σήκω στο χέρι ο Νέτο. Και λέει Θωμά Τόντον. Ποιο ψεύτο βρήνια. Και μήνυμα Θωμά Τόντον. Θύμιζε τον Γιαβράκοβιτ. Όταν λες κόλκα, ένα μαγκαζίνο με δύο κοπελίτσες, 12 με 2 εννοείς. Ρε DNA ΠΑΟΚ, ας μην σώσω να ανέβω ως Ηρακλής, αν είναι να ακούω δύο κιούσπες να μιλάνε για τη Βαλβιδάτη. Για τον κόλκα. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον. Τώρα δεν είναι καλός. Τώρα τον ημνήσω όλη μέρα. Τον ημνήσω όλη μέρα τον Θωμά. Κάτσε εσύ, 3-6-1-6-2-6. Ορίστε τι είναι αυτό. Τους χορηγούς και την ακροαματικότητα ο Στόντον της εκπομπής την έχει ακούσει. Ακροαματικότητα. Πώς το ναι, του 12-2 στο Λίμπερο. Την έχει ακούσει, την ξέρει. Συγγνώμη, 12-2 έχουμε μπάσκετ εδώ. Πάω 24. Πάω 24, ναι. Την έχει την ακροματικότητα. Για τους χορηγούς. Μα δεν αφήνει αυτό. Εδώ και ώρα μήνυμα το 100 ήμουν σίγουρος. Έκοβα το αριστερό μου φρύδι ότι θα έρθει ένα τουλάχιστον τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν Άγγλος ο Μέρκιουρι. Στην Ζανζιβάρη γεννήθηκε έλεος, λέει ο E100. Το ξέρω. Το έκανε Μέρκιουρι και έλεγε είμαι Βρετανός. Μπράβο.
αγαπητέ μου ή αγαπητή μου. Το έκανε Mercury και ο πατέρα σου στράβωσε. Το δίνει και η ταινία. Λέει και το επίθετο άλλαξε. Λέει για να ζήσω εδώ, είμαι εδώ, αγαπώ την πατρίδα, εδώ είμαι Βρετανό. Η πρώτη μεγάλη σχέση με γυναίκα ήταν η Ροζμαρή. Μια κοπελίτσα μόνο αυτή που ήταν χρόνια. Την παντρεύτηκε. Την παντρεύτηκε. Την παντρεύτηκε κιόλα. Έκανε και με γυναίκες. Την παντρεύτηκε. Ήταν... Όχι, αργά το γύρισε. Ναι, αργά το γύρισε. Ανακάλυψε ότι. Είχε διετίες έτσι με τέτοιο. Χρυσάφε, δε στην ταινία. Είχε δεκαετία με σένα ή όχι. Δε στην ταινία. Οριστε. Τι έκανε, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Στην ίδια ηλικία με σένα το γύρισε. Μείνε εδώ πέρα. Μείνε εδώ πέρα γιατί γίνεται χειρότερο. Παίρνω θέση. Εσύ κλείσει την πόρτα από εκεί. Βάλε, αλλάξαμε θέση. Μ' αρέσει, Μαρίζα. Κάτσε εγώ και τη φάω κι εγώ. Κανονικά δεν πρέπει ο Μάριο να κάθεται από εδώ, από εδώ, γιατί με έχετε στην άκρη. Γιατί σου πω. Μάζει σε όλα τη συνέχεια. Σε βλέπουμε, ρε, όχι, ξέρω τι κάνετε. Για να καταλάβει ο κόσμο. Καθόμαστε πρώτα ο Τσαλτίδη. Καθόταν πρώτα ο Μάριο. Στη μέση ο Τσαλτίδη, δεξιά εγώ. Εγώ πάντα αυτή τη γωνία έχω. Τώρα αλλάξανε. Βλέπουν ότι ο Πάκου πάλι κερδίζει. Πάλι θα ξαναλλάξουν θέση. Κάποια στιγμή θα σηκώσουν τον Ιχολίτη. Σου λέει κάπου θα γκελάρουν αυτοί. Δεν μπορεί. Από αύριο είσαι από εδώ. Γιατί? Από αύριο είσαι δεν θέλω από εκεί. Εγώ θέλω, εδώ, να μας εγώ θέλω στην για άλλο λόγο. Εγώ θέλω να είμαι στη θύρα 10 του Αλεξανδρίου Μελά. Για άλλο λόγο είμαι εγώ πρώτο. Είμαι δίπλα στην πόρτα. Σωστό. Και τι. Για να μην μπει κανείς. Όχι. Για να μην βγει κανείς. Για να μην βγει κανείς. Το κατάλαβα. Καλημερίζουμε τον Μιχαήλ. Μπαίνει για πάω από τη Φλόρινα. Καλημέρα, παιδιά. Φιλιά στην πανέμορφη Φλόρινα. Είδα απίστευτα τοπία φωτογραφίες τελευταίες 5 μέρες από Φλόρινα. Χαιρετίσματα στη φίλη μου την Τάμι τότε στη Φλόρινα. Λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα, ρώτησε ο 679. Με τι μοιάζει η Θεσσαλονικιά όταν βγαίνει από την θάλασσα κατά καλό καιρό. Απαντάει ο ίδιος περίπου 8 λεπτά αργότερα. Το λέμε και πάμε σε break. Περίμενε, μου έχουν στείλει το αυτό και μου λένε γέλα δυνατά μου είπανε. Κάτσε να δω. Στα πρώτα δευτερόλεπτα. Α, βάλτο ηχητικό από ΠΑΟΚ Λάρισα. Ο Βασιλάρης έχει εκ των προτέρων δύσκολη αποστολή με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι την περσινή χρονιά είχαν νικηθεί στα 3 από τα 4 μάτς που έδωσαν κόντρα στην ομάδα. Ρεποτάζερτ. Νετ. Θύμισε το, δείστε μου λίγο. Σε θέλω. Κράκρακρακ τα κουκαλάκια μου. Δεν θέλω, ειλικρινά. Γκολκίπερο ο Μάλαρτζ, ο Πολωνός. Περίμενε, για μαρκάρισμα του Μάλαρτζ. Σωτήρη, το θυμάσαι το πέναλτι. Δες. Ο ορισμός. Περίμενε. Δεν τρέπεται ρε εσύ ούτε περίμενε. Ο τύπος είναι στην ΕΤ. Ναι. Και άκου τι λέει για το πέναλτι που είναι βουτιά. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι απίστευτη βουτιά. Εσχρό, μα τη το βρίσκει. Εσχρή βουτιά. Θα το θυμηθείς, Σωτήρη, θα το θυμηθείς. Περίμενε. Και τι λέει στην κρατική τηλεόραση. Τι λέει. Ο διαιτητής Παπασταμάτης διέκρινε παράβαση. Μα είναι το μάτι το κορακίζιο ρε που λέμε. Φίλε, το πέναλτι δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που λέμε. Είναι τρομή, μη μου το δείχνει, σε παρακαλώ, ειλικρινά με ενοχλεί. Ξανά δεν σου. Με ενοχλεί, σε παρακαλώ, ειλικρινά με ενοχλεί. Στο Παναγιώτη τη. Το Μάιο αυτό θα λέμε. Λοιπόν, ρώτησε με τι μοιάζει η Θεσσαλονικιά όταν βγαίνει από την θάλασσα κατά καλό καιρό. Και απαντάει ο ίδιος ο 679. Με τον τραγουδιστή, τον Twisted Sister. Αφιερωμένο σε σένα, θα μπούμε μετά με Twisted Fucking Sister. Κι όμως φίλε, βρέθηκε παοξής να μας πει ότι και το πέναλτι αυτό στη Βλαβέ δεν ήταν. Μας είπε, μας εξήγησε ο κύριος καθηγητής χθες στο Ζαγόρα. Το θέμα το βασικό είναι ότι δεν ήσουν εδώ. Εκπληκτική. Deliberately handling του συμπαθέρου δεν υπάρχει. Εκπληκτική ναι. Ανάλυση. Δεν το άξιζε ο Χρήστατος και τον αναφέραμε κιόλα. Όλο το θέμα είναι αυτό σήμερα. Δεν είναι το Βιερίνια και ο Φρέντι Μέρκιουρι και αυτό εδώ με το deliberately handling. Για μας λένε ο άλλος και το βουτιά του Βιερίνια. Ναι. Άμα έχεις παιδεία, φίλε. Έξω από την ελληνική, δεν τα κάνεις αυτά. 6-7-9 αφιερωμένο σε σένα το τεράστιο Love is for Suckers από Twisted Sister. Όσες και όσοι δεν έχετε εικόνα για το πώς είναι ο τραγουδιστής των Twisted Sister, ο Αχ, τώρα κόλλησα, έλεος τέλος πάντων, γιατί ντρέπαμε τώρα ειλικρινά. Μόνο γι' αυτό. Είναι η απάντηση στο ερώτημα με τι μοιάζει η Θεσσαλονικιά όταν βγαίνει από τη θάλασσα κατά καλό καιρό. Μπείτε και δείτε τον τραγουδιστή, τον Twisted Sister και θα καταλάβετε. Ναι ρε Γιώργο Ιταλός, ευχαριστώ. Dee Snider. Πιο καλά ξέρω το δικό του παρά το δικό μου. Τώρα είναι αυτά. Alex Silver, βαθιά υπόκληση. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηνύματα, 6 δόσεις. Λέμε τους διαγωνισμούς και διαβάζουμε το τουλάχιστον στο πρώτο του μέρος πραγματικά ονειρικό μήνυμα του Alex Silver. 5 εισιτήρια. Πάω Κλάρισα την Κυριακή στάδιο Τούμπας ώρα 7.30. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μιλάμε για ματσάρα.
Δύο εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ, Καλαθόσφαιρα, Σάββατο απόγευμα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, στον αγωνιστικό χώρο του Νικ Γκάλης Χολ. Και μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ, λυπάμαι, συγγνώμη, ακούγομαι ρατσιστής, αλλά μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ, αφήνω απ' έξω και Ηρακλειδείς και Ολυμπιακούς και Καλαματιανούς και Βεριώτες και όλους τους άλλους. FM κενό όνομα επώνυμο. Λάθος κάνεις, γιατί σου έχουν στείλει. Δεν το έχεις μάλλον. FM κενό όνομα επώνυμο, γράφει τη λέξη deliberately. Έτσι διαβάζετε. Εγώ σας το λέω για να σας βοηθήσω. Deliberately, εσκεμένα δηλαδή, το γράφετε σωστά στα αγγλικά, το αποστέλλετε στο 54526 και μπαίνετε στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Deliberately, deliberately, έτσι, αποστολή στο 54526. Μουσική ανάσα και διαβάζουμε το μήνυμα του Alex Silver. Love is for suckers. Alex Silver, καλημέρα. Η μέση Θεσσαλονικιά μπαίνει στη θάλασσα σαν Αντριάννα Λίμα και βγαίνει σαν Μέριλιν Μάνσον. Βέβαια και η Αθηναία μπαίνει σαν κομμουνίστρια φοιτήτρια και βγαίνει σαν πρεζάκι φοιτήτρια που ακούει η Μαραβέγια. Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουν από Παναγιώτη καλή Πάιος. Μουσική, καλή μουσική. Από καλή μουσική. Πού το βλέπεις, Παναγιώτη? Α, πιο πάνω, ρε. Καλή μουσική. Ξέρουν από καλή μουσική. Πάει κάτω. Αυτό είναι το άσχημο. Ξέρουν από καλή μουσική. Μάριο, δεν σχολιάσατε το νέο μαργαριτάρι του Άνθιμου για το ότι δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες. Το είπε αυτό ο Άνθιμος. Συγγνώμη, το πήρα χαμπάρι και ο Χρήστος το δουλεύει. Επιπαιδική και τέτοια. Το είπε ο Άνθιμος. Κάτι θα ξέρει παραπάνω αυτός με τα θεία. Ξέρω εγώ, άμα τα εξηγήσω όλα με τα θεία. Ιστερόγραφο. Τεράστιο respect στον μεγάλο Γκάρι Χολτ. Που άφησε στη μέση τη περιοδία του. Τους άφησε στη μέση παιδεία του Slayer για να είναι στο πλευρό του τιμωθάνου του πατέρα του. Τελικά οι σατανιστές, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι πιο ανθρώπινοι από πολλούς χριστιανούς. Πιο άνθρωποι, μάλλον ανθρώπινοι ταιριάζονται, πιο άνθρωποι από πολλούς χριστιανούς. Όντως, δεν το ήξερα αυτό. Γύρισε ψέ ο Νίκος με την παρέα του, 15 άτομα από Θεσσαλονίκη φύγανε με αεροπλάνο. Άντε, το Slayer που τους άφησε το καταλαβαίνω γιατί άφησε για τον πατέρα του κτλ. Ναι. Δηλαδή, αν είδα χριστιανός, δεν το έκανε. Και είναι πιο ανθρώπινοι, ναι, πιο καλά, άνθρωποι αυτοί. Ναι, όχι και καλά, ότι είναι τους λέει σατανιστές. Όντως, για τους Slayer, μπράβο, γύρισαν ψε. Πήγανε για 1,5 βράδυ στο Βερολίνο, 15 Θεσσαλονική με αεροπλάνο με πτήση, για να δούνε μαγική βραδιά με Slayer, Anthrax, Lamb of God και άλλη μια μπάντα. Πήγαιναν στην Κομωτινή να δουν τον Anthrax. Ναι, καλημερίζουμε τα παιδιά που μας στηρίζουν. Νίκο, για ό,τι κάνεις για μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ιστερόγραφο δηλαδή. Μέσα στις γιορτές θα δώσουμε t-shirt, τη σερτάρα αμερικάνικη του Νέφιλιμ. Τη σερτάρα ή μία ή δύο, δώρο στους ακροατές μας. Να είστε σε ετοιμότητα. Τόσα χρόνια τα δίνει ο Βελόπουλος. Καλό! Ο Λιακόπουλος. Καλό! Ναι. Ο Λιακόπουλος, εντάξει. Ναι. Όπουλος είναι και ένας, όπουλος και άλλος. Ιστερόγραφο 2. Μετά την αποχώρηση του Χολτ και την πρόσληψη του Φιλ Ντάμελ, είναι ξεκάθαρο ότι οι Slayer κάνουν πολύ καλύτερες μεταγραφές από τον ΠΑΟΚ. Τεράστιο μήνυμα. Όταν μπλέκεις, απαντάς σε θέμα μας. Σε θέμα Κροατή. Και μπλέκεις και ποδόσφαιρο με μουσική. Εσύ, Άλεξ Σίλβερ, ναι, είσαι αυτό που θέλουμε, είσαι ειλικρινά. Σε λατρεύω. Γιάννης και ΠΑΟΞής, φωτεινή είναι στους 100 είναι γενικότερα. Είναι ΠΑΟΞής, ο οποίος έχει παντρευτεί αριανά και άρρωστο, φίλη μου. Ζει σε ένα μέρος γεμάτο αριανούς. Ζει σε ένα μέρος γεμάτο αριανούς. Ποιο? Ο πεθερός του είναι Άρης. Ποιος, ρε? Ο Άλεξ Σίλβερ, τι λες, ρε? Στο Βαθύλακο. Τι σχέση έχει ο Άλεξ Σίλβερ? Γεμάτο αριανούς, δεν είπα. Τι σχέση έχει ο Άλεξ Σίλβερ? Όχι, καμία σχέση. Στο λόγο μου, νόμιζα. Χαριλάου είναι η Δήμητρα. Άλλο, βρε, ο Άλεξ. Ρε, σόγαμπρος είσαι. Μένετε Χαριλάου, δεν νομίζω. Ότι θέλει κάτι το παουξάκι. Δεν σου λέω τι δουλειά κάνουν οι γονείς του. Τι? Δεν λέω, είναι προσωπικά. Αποκαλύπτω εμείς ότι κάνουν τέτοιο. Έτσι όπως το είπες, παιδί μου, είναι κάτι παράξενο. Ο μπαμπάς του δεν είναι ο τζέντλαμαν, ο μουσικός. Όχι, ο πεθερός του. Φίλε, ο πεθερός του βάζει κάτω σαν και σένα. Αν βγείτε για καμάκι βράδυ, εσύ και ο πεθερός του. Εσένα θα σε κοιτάξουν το 30. Ό,τι έκανα εγώ με σένα 30 χρόνια, μάλιστα. Ότι βγαίνατε οι δυο για 30 χρόνια και κοιτούσαν αυτόν και όχι εσένα. Εγώ θυμάμαι άλλον να κλαψουρίζει, να φωνάζει μέσα στενά στην Κορομιλά. Πού είσαι, Ασλαμά, έφυγα με την κόμενα, με πήγα ξενοδοχείο. Κλαψούριζες. Πήγα στο καψί σκοτέλ εγώ και αυτός, Ασλαμά, πού είσαι, πού είσαι, Μάριο. Μάζεψε τα νερά από τη μάμπα ζω της Ιρλανδέζερ, κακομύρη. Σωτή.
Μάζεψε τις σάλτσες από το στόμα σου, ρε κακομύριο, με τη λεσβία που βγήκε. Κοροϊδεύω. 15 Αύγουστο. Η Παναγία σε κοροϊδεύω. Κοροϊδεύω. Κακομύριο. Με τη λεσβία πέρασα πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία πέρασε. Δεν θα με εκθέτει εμένα έτσι εδώ στον αέρα. Στρίβια του Αραβόνο. Εμείς γυρνάγαμε εκεί. Σαν τη λεσβία την Αθηναία που βγήκα εγώ, εσύ. Κακομύριο. Άρα πρώτο ψάλτη. Επειδή ακούει. Δεν θα με εκθέτει έτσι εμένα. Γιατί ακούει και πολλοί κόσμοι. Χαρακτηρίζεται λεσβία κατά την κοπέλα. Του το είπε. Αθηναία ηθοποιός. Αφού έσκασε. Πανέμορφη κοπέλα. Αφού ήταν απέναντι και έσκασε στην μάσα. Βρετά, του το είπε. Πέντε ώρα το ξημέρωμα. Καλά ήταν. Κοπέλα. Ποια πέταρη. Πώς δεν σε πήγε και στην. Αγοράζει τη μισή τούμπα η κοπέλα. Πώς δεν σε πήγε. Πώς δεν σε πήγε. Πώς δεν σε πήγε. Και στην αντίπαρο να δει τις πεταλούδες κακομίρι να πληρώσει και εκεί. Κατακαημένη ρούμελη. Περιμένει να κουρατήσει. Πάμε στη γραμμή καλημέρα. Πάμε στη γραμμή καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε να λέτε, ναι. Άρα κυριούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, φίλαθρο τη ΑΕΚ, οπαδό του Πιερικού. Πάμε. Δεν ασχολείται. Έπαψα να υποστηρίζω ΑΕΚ μετά από αυτό που συνέβη στο Ολυμπιακό στάδιο. Ωραία, και εγώ από ό,τι είχε γίνει Ηρακλή. Όχι άτρο, Ηρακλή. Απολλάρισα. Όχι, ρε. Με το που κυνηγούσαμε το μετουσιάκι του Κόρνερ, το Γιάννη το χλωρό. Δεν γίνομαι. Ακράτητο. Και εγώ μετά από εκείνα δεν είμαι Ηρακλή, θα γίνω παδραμαϊκό. Τώρα αυτά είναι εξαίρεση τώρα, κύριε. Δεν γίνομαι. Δεν άλλαξα καμιά ομάδα. Απλά θα είμαι ουδέτερο. Δεν γίνομαι συνοδοιπόρο. Με ενδυνάμει εγκληματίες που πετάνε βόμβες μολότοφ μέσα στο γήπεδο. Και παλιά γίνονται ζωές. Σε παραδέχομαι, ας τα ακούει αυτά ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ θαλαμοφύλακας, ο οποίος συνεχίζει. Χέρμα και πάυλα. Όταν ρίχναν τα δακρυγόνα και άλλαζε η έδρα το παιχνίδι με πηγαίνει στη Ρόδο, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Καλά ήταν όμως, κύριε. Αλλά είναι τα δακρυγόνα και άλλο είναι οι βόμβες μολότοφ. Κακομοίρης Ολυμπιακός την πλήρωσε εκεί. Οι βόμβες μολότοφ είναι διαφορετικά. Κακομοίρης Ολυμπιακός. Λοιπόν, οι βόμβες μολότοφ. Γιατί ρε φίλε, την πλήρωσε ο Γιάννης Κινηθέν, γιατί το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Οι βόμβες μολότοφ σκοτώνουν, τέλος πάντων. Τα δακρυγόνα είναι. Όσον αφορά για τον καθηγητή που υποστήριζε ότι δεν επέναντι, βγήκα εγώ στην εκπομπή του Ζαγόρα και είπα να δεχθώ τον κανονισμό. Τη στιγμή που έχει σηκωμένο το χέρι και βρίσκει την μπάλα, το χέρι δεν έχει καμιά δουλειά να είναι και αφενές, αφετέρου. Κόβεται η φάση! Η φάση κόβεται! Ο καθηγητής να βγει να μας πει τότε και τι είναι του Τζανακάκη και του Γιουνές. Δύο τέτοια πέναλτι πήρε. Γι' αυτό Κυρκό πρέπει να ακούσει τον Λίμπερο για να μπει στη φάση. Δύο τέτοια πέναλτι πήρε με τον Άρη φέτος. Ένα Τζανακάκη που δεν ήταν και έτσι σηκωμένο, ήταν κάτω το χέρι. Και ένα με τον Πάοκ. Και ένα με τον Γιουνές. Ξεχνάω εύκολα. Λοιπόν και κάτι τελευταίο. Οι προπαγανδιστές. Μάρι, πώς λέγανε τον. Αθλητικό γράφο που έγινε σέρα από την Βασίλισσα Ελισάβετ. Ποιο είναι το που περιέγραφε τον αγώνα του, τον τελικό του 66. Όχι, με αυτόν που τον έκρισε σέρ. Τζένι Μπότσι. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αθλητικό γράφο δεν λες. Ναι. Τον Μπράιαν Γκλάνβιλ. Αυτόν. Μπράιαν Γκλάνβιλ. Ναι. Λοιπόν, αυτόν. Επίσης, έχω, αν δεν κάνω λάθος, τρία βιβλία του. Ναι. Τρία βιβλία του, 800 άρθρα. Είδα αυτή την εβδομάδα το Ρομπέν των Δασών σε νέα έκδοση. Α, και θα πάω. Και τις χείρες σε με τα πέντε ορβανά. Περίμενε. Σίγμα Κουίν. Ναι, οι χείρες σου άρεσαν. Ναι. Θα πάω να το δω και αυτό. Θα έτσι. Πάω. Ναι. Όταν είσαι αδιάβολο για το πρωτάθλημα, βλέπετε ταινίες. Περίμενε. Ποιο είδα προχθές, ερώτηση για σένα. Ασπρόμαυρη ελληνική ταινία του 66. Ναι. Με Λιλί Παπαγιάννη σε σαρωτική εμφάνιση, ναι. Με Άγγελο Αντωνόπουλο και Κώστα Καραγιώργη Θεός Χωρέστων. Ποια είναι η ταινία? Ματαλένα. Αγνώ τις ελληνικές ταινίες. Μόνο Αγγελόπουλο, Βούλγαρη και Κούμπουρο. Θέλει δράση ο Αγγελόπουλο. Και Βούλγαρη. Αυτούς. Αυτός που θα σου πω θα σου αρέσει. Τάκης Κανελόπουλος. Η ταινία είναι η εκδρομή. Τι ωραία περνάει εδώ, ρε παιδιά. Η μόνη ταινία από τις καινούργιες, από τις παλιές που βγήκαν, η Γλυκιά Συμμορία. Καλά, υποκλεί εννοείται, ναι. Μου άρεσε τη ζωή. Η Γλυκιά Συμμορία. Όσον αφορά εσένα, Παπαδόπουλε, φτωχέ. Λοιπόν, φτωχέ, δεν μπορείς να συγκριθείς με την ΑΕΚ, βρε. Είσαι φτωχός. Άρα, κακομυριά. Είσαι φτωχός σε τίτλους. Ω, κακομυριά. Θέλεις δυο αιώνες. Ναι.
Για να ξύπνησε ο εξής. Σωτήρη, ξύπνησε ο παδός και ανάμεσα του. Εσύ εδώ θες να θεωρείσαι μεγάλο στην Αθήνα, τώρα οι άλλες έχουν στη ΦΑΠΑ, έχουν κάμια 270 τίτλους και εσύ 11. Τι έγινε. Λέω αλήθειες. Αλήθειες λες. Λέω αλήθειες. Σε σχέση με σένα. Αφού δεν ασχολείσαι, ουδέτερος είσαι. Όσον αφορά, έδωσα απάντηση προλίγου σε αυτό που είπες. Όσον αφορά τον θαλαμοφύλακα, πάμε να ασχολούμαι με παρίες. Ναι, καλά. Δεν ασχολείσαι με παρίες. Θα σε φτιάξει καλά, περίμενε. Καλημέρα κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας που όλοι αγαπάμε ή αγαπάμε να μισούμε. Λατρία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, επόμενος. Μανταλένα. Καλημέρα. Καλημέρα κεντρό. Καλημέρα κεντρό. Γιάννη με δαπώ. Τσαλτίδης Χρυσάνθος, μια γέννηση σε 7 Εβδόμου του 1977, εάν απασχολεί παρακαλώ. 7-7-7! Τι έγινε? Δεν πρόλαβα να την κάνω όμως, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα. Σωτήρη, εάν απασχολεί παρακαλώ. Απασχόλησε τελικά? Όχι, όχι. Τάτσουξε το βράδυ, τάτσουξε. Και παντρεμένη μου ψυχή λοιπόν. Η Παναγιώτη λες, Χρήστα, δεν σε βλέπω καλά σήμερα, τι έχεις? Τώρα ξεκινάει. Εδώ μεταξύ λέω, πως έχω καλά χρώμα, τίποτα περίπου. Ναι, καλά του λέω είμαι. Έπρεπε να το κάνω λίγο πιο καλά, αλλά δεν μπορούσε, γιατί άλλος ήταν λίγο μυθύρος. Ναι, τον είδα ρε φίλε, τον είδα, πολύ τέτοιο ήταν. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει παράπονο. Συγκροθήκαμε με το γάντι. Με το γάντι. Λίγο απότομο ήταν. Κατέβα στην παράθυρα. Κάτσε, ναι, ναι. Είσαι από το πολυδύναμο του Λευκού Πύργου. Όχι. Ναι, Μάριο, ναι. Δεν είναι από το πολυδύναμο. Ναι, λέει, λέει. Δεν είναι πολυδύναμο του Λευκού Πύργου. Μάριο, με ξέρετε, ρε φίλε, έρχομαι εκεί πέρα. Ρε, εσύ. Έλα, ρε, του Γιώργου. Ρε, αδύνατε εσύ, είσαι ο αδύνατο φιλάτο. Σαν να λέει αλλιεπαχουλή, να ξέρει. Συγγνώμη, έχει εργάσει χοντρό, δηλαδή ανάμεσά του. Φίλε, εσύ. Δεν λέω το όνομά σου για ευνόητου λόγου. Εντάξει, Αλέξη παλιά, σιγά. Ναι, Αλέξη, δηλαδή. Παξάκι, φίλε, πρέπει να παίζει με τρεις διαφορετικές γκόμενες κάθε μέρα. Έλα μαζί μου. Αν όχι. Έλα μαζί μου, αν δεν θα γίνουν έξι. Πρόσεξε λίγο, χωρίς τη στολή. Αν βάλει και τη στολή, άλλες δύο. Ναι, εξετάρει λίγο η στολή. Ε. Η στολή είναι λίγο. Ναι. Είναι μερικές που του αρέσει, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι γυναίκες. Η αλήθεια είναι ναι, ότι ο άγριος. Η στολή εξετάρει. Η αλήθεια είναι ότι ο άγριος ο συνάδελφος, ναι, ο οποίος είναι λίγο πιο κοντός από τον Νίκο, χωρίς τη στολή δεν μετρούσε. Ναι, με στολή με φόβησε. Εσένα, εγώ μάλλον σε προτιμώ χωρίς στολή. Α, πρόσεχε, Άλεξ. Ο Άλεξ, ο ίδιος εννοεί. Τίχο, από το πολύ δύναμο. Κατάλαβε το παιδί. Σε προτιμώ. Προσέχει το πολυδύναμο. Κατάλαβε τι εννοώ ρε εσύ. Το παιδί κατάλαβε τι. Τι κατάλαβε το παιδί. Του την έπεσε στον αέρα. 6-6 του 52. Σου λέω άλλη λέει. Κρίσανθε. Έλα. Ήρθος είναι σε έναν έλεγχο έστω και για τυπικό λόγο. Ε βέβαια ρε φίλε. Σημαντικό. Εντάξει εμείς δεν είχαμε το παιδί. Και εσύ αγώνεσαι. Και αυτός που ελέγχεται και αυτός που ελέγχει. Αυτός που ελέγχει έπρεπε να χωθεί αφού έλεγξε εμένα. Τώρα ας πούμε ένα μάξι με φημέ τζάμια παντού, δεν ξέρεις τι θα σε κάνει άλλος από μέσα, τι έχει, θα σε βγάλει. Και τελικά τι είδατε ρε φίλε ότι έχει, παιδικό κάθισμα. Αλέξη, γιατί δεν κατάλαβα καλά, του κάνατε έλεγχο έξω από κέντρο γνωριμιών στη Γιαννητσόν. Αυτό κατάλαβα. Έτσι είπατε. Ναι, στην αρχή έλεγε στην αρχή της Γιαννητσόν και μετά όσο πήγαινε πιο πέρα. Εθνική τράπεζα, φίλε, είναι η Εθνική Τράπεζα είναι εκεί πέρα. Από εκεί μετά 30 μέτρα είναι κέντρο γνωριμιών. Από εκεί 30 μέτρα στρίβεις αριστερά και βγαίνεις να φύγεις στο βαθύλακο. Πάντως χθες το βράδυ όταν έφυγες εσύ μετά έχουμε συναντήσει τρομερά πράγματα. Ναι. Ο επόμενος από μένα ήταν λίγο ύποπτος. Ναι, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Γι' αυτό που λες για στολή, έτσι. Και ποιος δεν έχει, ρε παιδί, μονοηρευτεί μια σκηνή με νοσοκόμα. Με νοσοκόμα. Έτσι, σκηνικά έχει πάρα πολλά. Μετά από μένα, λέει, έγινε το τέτοιο. Α, τι έγινε μετά. Αλέξη, πρέπει να έχετε νέα, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος, τους καλημερίζουμε. Τι έγινε με τη δολοφονία του Αλβανού στην Καβάλα σήμερα το πρωί? Πού να ξέρει, 18 χρονών. Ο Σόπολος είναι, ρε φίλε. Με σφαίρα από πίσω, στην πλάτη. Για ναρκωτικά, λέει. Τώρα σου καμάρια, τώρα σου πέφτει, δεν έχω δει κάτι. Εντάξει, ωραία. Αύριο θα είναι μια ήσυχη μέρα, ωραία. Αύριο, ναι, δεν πιστεύω να έχει κάτι. Θα έχει πορείες, αλλά θα είμαστε normal, πιστεύω. Αύριο είναι η Γρηγορόπουλο. Για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου. Sorry, το οποίο εγώ νόμιζα ότι είναι 8, συγγνώμη. Ωραία. Ωραία. Έγινε, Άλεξ. Να είσαι καλά, Άλεξ. Να είσαι καλά. Bye. Να είσαι καλά. Έχει δίκιο πάντως αυτό, φίλε. Ναι. Δηλαδή, λες, ο έλεγχος σταματάει. Ναι. Okay. Δεν ξέρει κι αυτός που ελέγχει τι γίνεται. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, εσύ αγχώνεσαι γιατί ξαφνικά βλέπει. Εγώ είδα 4 αστυνομικούς, ο ένας από το ένα που σου λέει για τον έλεγχο. Okay.
Γιατί είχε φημεί το ναι. αυτοκίνητο στα πίσω. Ναι. Που ξέρει ο άλλος τι έχει με από μέσα, ρε φίλε. Οκ. Ναι. Okay. Άνοιξε και είδε παιδικό καρεκλάκι. Ναι. Δεν ξέρει όμως. Δεν μπορεί να σε αφήσει. Θα δικάς... μπορεί και να είναι πρόβλημα. Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί να σε αφήσει είναι να ανοίξει το παράθυρο, να σηκώσει ρε παιδί με το ένα χέρι βασική ρετσίνα ναι. και να σου πει φύγε. Πού να πας, με συμβρία ενοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Μάλλον θα σε πάει αλλού. Δεν πειράζει. 2310 713 981. Επειδή είναι βασιλική όμως η ρετσίνα, ναι, ναι. έχει με το βασιλιά και τα λοιπά, ένα τέτοιο κτλ. Στην Αγγλία σε αφήνουν και φεύγεις. Φεύγεις, ναι. Μην ξεχνάς, 5 εισιτήρια πάω Κλάρισα, 2 εισιτήρια Άρισα εκποδόσφαιρο. Και μπάσκετ. Και μπάσκετ, συγγνώμη εγώ, Σάββατο απόγευμα στο Νίγκαλι Σχολ. Και FM και όνομα τεπώνυμο. Τη λέξη δίπλα. Deliberately, στα αγγλικά, σωστά, πολύ μόνο δύσκολη, και πάντως του πάω. Πολύ δύσκολη λέξη για Έλληνα. Ναι, ναι. Γιατί έχει όλα τα ένιρινα. Συγγνώμη, ναι. τον καθηγητή τον άκουσες. Deliberately handling. Τι, μην και το κάνεις έτσι. Πάντρας όντως Νίκ, φοβερό. Έτρωγα φασόλια, γίγαντες. Ο καθηγητής είναι καθηγητής. Τεράστης. Θα κάνω παρέμβαση ο Ζαγόρα ξαναβγεί. Τεράστης. Όχι, ο Ζαγόρας βγαίνει σε αυτόν. Καθηγητής της προπαγάνδας. Γιατί? Εσχρός. Δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι. Προσέξτε πώς μιλάτε με τα δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ έτσι. Ναι. Με χέρι ρε φίλε. Ναι. Τζανακάκι ναι. που δεν είναι καμήν ψωμένο. Είναι κάτω. Ναι. Και Γιουνές που είναι ίδιο με του Βιερίνια. Ναι. Έχει πάρει δύο πέναλτι ναι. τέτοια. Ναι. Και βγαίνει και λέει ότι είναι Mars. Mars. Και βγαίνει τώρα να πει ότι δεν είναι. Αυτό είναι προπαγάνδα ρε φίλε. Όχι. Καθηγητής της προπαγάνδας. Ήδη. Έχουν μεταλλαχθεί όλοι. Ο Super 3 Μεσσηνίας τον ψάχνει. Μεσσηνία. Να σου κάνω μια. Άκουλε! Σωτήρι, τα σκαρμίζετε ο άδειμος. Να σου κάνω μια ερώτηση, θα την απαντήσει πριν καν την τελειώσω. Ναι, τι θα πει για σιγά. Ποιο τέλεχος διοικητικό στον οργανισμό του ΠΑΟΚ τελευταίο 1,5 χρόνο ναι. είναι σαν να ακούς άλλον άνθρωπο. Από ό,τι άκουσα τα προηγούμενα 6 χρόνια. Τον. Τουρσουνίδη. Και εδώ στο Λίμπερο έχει βγει. Ο Κυριάκος. Όχι, άστο Κυριάκο. Μόνο αυτό βγαίνει αφού. Άστο Κυριάκο. Κυριάκο, πολλά κιλά πήρε δεσί. Πολλά κιλά άρεσε. Τελευταία σειρά κοντινό. Γι' αυτό, ναι, κύριε. Έλληνα. Θα τα χάσει. Μπορεί να είναι Έχει να χάσει. Το όνομά του. Έξι κιλά στο γύρο δρυάμου έχει να χάσει. Μην στεναχωριέσαι. Στο γύρο δρυάμου θα τα χάσει. Το όνομά του, το επώνυμο, το όνομά του αρχίζει από Δ. Δ. Δημότυχο μπλου. Δέλτα ήτα. Δ. Ήτα. Και το επίφτο πα. Δημήτρη Παγκουρέλια. Όχι. Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Παπ. Άκουσα. Σαν... Είπε στέλεχος του ΠΑΟΚ. Το είπα. Για να αν στο μη το κάνω και εύκολο στην ΠΑΕ και τα λοιπά. Μπερδεύτηκα. Τον οποίο λάτρευα να ακούω τελευταίο 1,5 χρόνο πιστεύω ότι είναι, μπήκε μέσα του άλλο άνθρωπο. Άλλο, ναι. Ναι, τον καλημερίζω με αγάπη και σεβασμό. Μέχρι πριν 1,5 χρόνο ήταν ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα είναι Ολυμπιακός. Ο Γκάρι Χολτ, βασικός στέλεχος των μεγάλων έξοδους. Μάγκας και απίστευτα σόλος, μας ενημερώνει ο Γιώργος, ο Ιταλός. Δεν ασχολούμαι με τρισάθλιους θρασάδες. Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά ένας μινιματικός σχήμαρος και για τους τρεις διαγωνισμούς. Σαφώς και προηγείται το ΠΑΟΚ Λάρισα. Εγώ θέλω να λέω αλήθειες, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, ειδικά αν δεν υπάρχει λόγος. Ακολουθεί το Άρισα και μετά ακολουθεί το Deliberately, όπως μου το είπε ο φίλος ο... Ξεχνάω τώρα, το λέω το νούμερο. Λοιπόν, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λάρισα για το ποδόσφαιρο. Ματσάρα την Κυριακή το βράδυ στο στάδιο της Τούμπας. 2 εισιτήρια τη ματσάρα στην Καλαθόσφαιρα. Άρης ΑΕΚ Σάββατο απόγευμα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Και μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ, ευγενική προσφορά του Opticon Express. Των Opticon Express, τρία μαγαζά στην πόλη. Η ζωή να έχουν ένα δυτικά New Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο. Παύλου Μελά 11 καρα downtown. Το πιο καρδιά κέντρο τέλος πάντων. Το άλλο είναι απέναντι τα νέα δικαστήρια. Πληροφορίε FM, αφήνει κενό. Γράφει το όνομά σου, το επώνυμό σου και γράφει σωστά στα αγγλικά. Όχι στα ελληνικά με ελληνικά σύμβολα. Στα αγγλικά γράφει σωστά τη λέξη deliberately. Τσάου Σωτήρη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Deliberately. Αναστασία, ξεκίνα. Σούβαρα χρόνο να σκεφτεί, εσύ ξεκίνα. Αναστασία, Λάμδα, ξεκίνα. Κάπου σε θυμήθηκα προχθές με ένα συγκρότημα, με ένα κομμάτι. Γράφει σωστά deliberately και το αποστέλνει στο 54526. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή από την Πάτρα. Τεράστιο. Και τον Γιώργο Ζαγόρα, ο οποίος συχνά πυκνά φιλοξενείται στην εκπομπή του καθηγητή για το θέμα το οποίο μας έστησαν με το deliberately handling και το deliberately που μου είπε στη γειτονιά μου ο παδός του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αντώνης. Δεν ήταν λέει πέναλτι, το είπε λέει ο καθηγητής ο Ζαγόρα, το χαρακτήρισε λέει deliberately. Το είπε και μου έφυγε το αριστερό το φρύδι. Κανονικά. FM κενό, το μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Γραμμές περιμένουμε να βγάλουμε, μπορούμε να βγάλουμε δύο. Ναι. Πάμε στα γρήγορα αυτό. Μαζί μας έχουμε Rumen Calls. Rumen, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192 29 και στο rumen.gr. Υγρασία, κρύο, ξεχάσετε αυτά με Rumen Calls.
Και φυσικά κοντά μας είναι, έχουμε την αναφορά της Edenred. Έχεις μικρομεσαία επιχείρηση, σε απασχολεί η διαχείριση των εξόδων κίνησης των εταιρικών σου αυτοκινήτων και η έκδοση εταιρικών καρτών είναι πραγματικά χρονοβόρα? Η λύση λέγεται Spendeo από την Edenred. Η επαναφορτιζόμενη κάρτα Spendeo είναι η λύση για κάθε επιχείρηση που βρίσκεται εν κινήσει. Άμεση, εύκολη έκδοση, χωρίς αυτοκρατία, χωρίς να απαιτούνται προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων σας. Χρησιμοποιήστε την κάρτα σε οποιοδήποτε πρατήριο διαθέτει POS, πανελλαδικά και στο εξωτερικό, χωρίς μετρητά, χωρίς προσωπικές ή πιστωτικές κάρτες μεγάλα όρια που θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο. Μπείτε στο www.spendeo.gr/business για λεπτομέρειες. Πέτα, τι έβαλες. Πέτα. Α, έχουμε γραμμή, ναι. Πέτα και το κομμάτι σου από κάτω να το έχουμε. Ναι. Καλημέρα, πάμε γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, φίλε. Βασίλης Πάοκ. Γεια σου, Βασίλη. Ο παδός του Πάοκ. Πάμε, Βασίλη. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω, ακούω χρόνια ραδιόφωνο. Είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εσάς. Μεγάλη χαρά. Από φέτος, τώρα ξεκίνησα. Άντε, ρε, μεγάλη χαρά. Πιο πολύ τι ραδιόφωνο άκουες, κοινωνικοπολιτικό, μουσικό, τι? Εγώ άκουγα Γαραυτόπουλο, αλλά μετά με τις αλλαγές με τα προγράμματα τώρα έπεσε εσάς. Απ' λόγω δουλειάς δουλεύω και πρωί και ακούω εσάς. Ναι, δηλαδή αναγκαστικά δεν είμαστε συνειδητή επιλογή σου, έπεσε σε εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, λόγω των αλλαγών των προγραμμάτων έπεσε εσάς και πραγματικά μου αρέσει πολύ η κομπή. Μπράβο, ρε Βασίλη, μπράβο. Ναι. Τώρα που το λέτε, ας πούμε, αυτό θέλω να πω την εκπομπή την απολάμβανα πάρα πολύ στην αρχή, ναι, που ήταν ο Άρης μαζί με τον πάνω από τον ΠΑΟΚ. Την απολαμβάνω τώρα που Άρης είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ, την απολαμβάνω και που γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι με τον Βιερίνη, ας πούμε, αλλά εκείνες δύο εβδομάδες τη διακοπή της εθνικής πριν το ΠΑΟΚ Άρης, μάλλον Άρης ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν ψιλοεμετός, θέλω να πω. Ήταν πολύ χάλια εκείνη, όχι μόνο αυτή, γενικά υπήρχε πολύ κακό vibe. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο πήρα. Πολύ ωραία η παρουσία σου, σε λατρεύω. Από ποια περιοχή, λοιπόν, ξέρω, από ποια περιοχή είσαι, Βασίλη, αν επιτρέπετε, ποια περιοχή? Από Πολύχνη. Από Πολύχνη, ωραία. Σ' ναι. Ακούμε. Μεγάλη λοιπόν, ομάδα, να τεράστια να ομάδα, να τότε ήταν Πολύχνη. Να πας στο Βυθό να φας ψαράκι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς πήρα, Σλαμά. Ναι. Για τα, επειδή είπες για τα λεωφορεία λίγο και δεν με άρεσε πολύ. Ναι. Να πω και μια ακόμη πληροφορία, να σου πω, για την Πολύχνη, για τις δυτικές νοικίες. Ναι. Γιατί, Βασίλη, εμείς οι Ανατολικοί, το πιο μεγάλο νούμερο που είχαμε ήταν το 12. Το 30 τι? Ναι, το 20 ήταν λίγο, ξέρεις, έτσι. Μπλαζέ. Όχι. Ένα δεύτερο. Λατρεύω την Πολύχνη και τους Δυτικούς. Σας λατρεύω. Ένα δεύτερο στοιχείο. Είστε αγαπημένο μου είδος. Το 12, το 14 δηλαδή στην Τούμπα δεν είναι ανατολικά. Ναι. Ένα δεύτερο τρίβε για την Πολύχνη. Ποια είναι η δεύτερη ομάδα με μεγαλύτερη παρουσία στην Πολύχνη που το είδα πέρυσι και έπαθα πλάκα? Εγώ που είμαι παοξής δεν το περίμενα τόσο μεγάλη παρουσία. Ο Παδόν. Οι καφετέρες και σε αυτά. Ηρακλής. Λίβερπουλ FC. Α, μετά τον ΠΑΟΚ είναι Λίβερπουλ. Τέτοια παρουσία δεν έχω δει άλλη ομάδα, ούτε με τον Ηρακλή που είχε έδρα στο, εκεί στο, τέτοιο, στο Μακεδονικό. Μάρι, δεν καταλαβαίνω. Σε κόσμο. Α, μετά τον ΠΑΟΚ είναι η Λίβερπουλ. Είστε και οι δύο μοδάτοι. Είναι μόδα, ρε. Σε παρουσία, λέω. Σε παρουσία, είναι αυτό, λέω. Λέω. Είναι μόδα. Ναι. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, ο ψηλός, λέει, αν δεν είσαι ΠΑΟΚ σήμερα, δεν γα... Α. Ναι. Θέλω να πω καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, να πω κάτι, να πω κάτι. Εκπληκτικός. Αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχεις? 29. Μπράβο, τζαφ με βρήκε. Τι είμαι εγώ, ρε, κάνε κοροϊδό. Ισχυρότερα. Να σου πω κάτι. Περιποιείς τιμή για την Πολύχνη. Έτσι. Χρησιμοποίησες καταρχάς μία φράση που ο μέσος Πολυχνιώτης. Λαζέ. Δεν την ξέρει, όχι. Yeah. Τι είπε. Δεν ακούς καν. Μιλάς πάντα, δεν ακούς. Δεν ακούω. Ένα ακόμη τρίβια για την Πολύχνη. Α, ναι. Αυτό. Αυτό αν το πει άλλος Πολυχνιώτης, φίλε, από μένα έχει δώρο αυτοκίνητο. Τώρα θα ζούρει, περίμενε. Εντάξει, λοιπόν, το track του πρώτου τηλεφωνήματος θα ξαναπάρω. Καλά, αν αυτό ήταν track, πραγματικά υποκλίνομαι, είσαι τεράστιος. Σε θέλω κάθε μέρα. Κάθε μέρα, every day. Και όταν πάρεις το αυτοκίνητο, πάνε στο Μαργαριτόπουλο για να το ασφαλίσεις. Το δώρο που θα σου κάνει ο ασφλαμής. Στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Από 59 ευρώ πουλα το εξάμεινο, κυρία Σλαμή. 911-701. Νέο τηλέφωνο. 2310-911-701. Πάμε στον αέρα. Καλημέρα, Κροατή. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Γιώργος. Γιώργος Τορόντο, ο παδός του Ηρακλή από Τορόντο. Καλημέρα στο Τορόντο. Γιώργος. Ακούμε. Φίλαθλος Ηρακλής. Ο παδός της τέχνης. Της τέχνης. Καλά, το θυμάμαι. Έχω παιδιά. Και να είσαι Ηρακλής πρέπει να έχεις την τέχνη μία. Τα σέβουμε σε όλο το τρίο εκεί. Ειδικό, συγγνώμη, αλλά έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον κύριο Ασλαμά, στον κύριο Μάριο. Συγγνώμη εδώ στους υπόλοιπους δύο. Λόγω της τέχνης. Ναι. Μάρια, πραγματικά σε αγαπώ και σε συντηρίζω.
Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι γλύψιμο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλά σε ακούω, ναι. Σε ακούω και τους τρεις, ναι. Αλλά όταν μιλάς εσύ, ρε παιδί μου, ηρεμούν τα μέσα μου, ρε παιδί μου. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, Γιώργο. Ναι. Υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος οπαδός της Everton, ρε παιδί μου? Κάποιος? Τι με τη Liverpool. Κάποιος οπαδός της Everton. Ναι, είναι τραγικό. Είναι όλοι χωριάτες, ρε εσύ. Όλοι της μόδας. Όλοι οι Λίβερπουλ είναι χωριάτες. Λίβερπουλ έχει πάρει πολλά με 30 χρόνια. Γιατί υπάρχει της Manchester City. Ξέρεις γιατί, Γιώργο. Ενώ μόδα δεν είναι την United, άσε ρε. Γιατί η προπαγάνδα τους είναι απίστευτη. Ενώ η δικιά σας. Ομάδα που έχει να πάρει τίτλο πιο πολλά χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Παραμυθιάζει τον κόσμο. Ομάδα που παραμύθιαζε τον κόσμο, όχι παραμύθιαζε, στήριζε όλη την τέτοια, ρε παιδί μου, την άβρα τη United, ρε παιδί μου, στο δυστύχημα. Και τώρα ξαφνικά με που παίρνετε τίτλου, παίρνετε τίτλου, κάνετε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα κάνετε. Να πω λίγο την άποψή μου. Τι είπα, το βγάλε τα ακουστικά, κούμπησε τα ήρεμα. Πάλι με Αναστασία έγινε. Ήρθε και ο άλλο, ο παδό του ΠΑΟΚ, που επικαλέστηκε χθε μπουμπουλίνα και καποδίστρια για την ρουφιανιά την ελληνική. Ξέρει ιστορία ο άνθρωπο, δε φίλε. Μπουκάρι. Να πω λίγο την άποψή μου, 2 δευτερόλεπτα και μετά. Deliberately handling. Βγαίνουν οπαδοί του ΠΑΟΚ και μιλάνε. Ούτε εσύ δεν το έχει πει αυτό. Σταύρο, Πολυχνιώτη άκουσε προηγουμένω. Τεράστιο. Μιλάω ακόμα. Ναι, Γιώργο. Μιλά ακόμα, αλλά δεν σε σέβεται αυτό που αγαπά. Εγώ φταίω, εγώ φταίω. Σ' ακούω. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε. Ναι, παλικάρι, πάμε, Γιώργο μου. Οι οπαδοί τη Λίβερπουλ έχουν αυτό το αντισυστημικό, α πούμε. Δεν ξέρω να κάνω λάθο. Είμαστε στην απέξω, δεν έχουμε λεφτά, έχουμε ομάδα όμω. Η Λίβερπουλ είσαι και η Γιουλνέβερ, εγώ καλό και τα κλπ. Τέτοια συγγνώμη. Αν θέλετε να γίνετε κάτι αντισυστημικό, γίνεται West Ham, γίνεται Innsmouth, Huddersfield, Blackpool, ναι, αυτό. Μπράβο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα Huddersfield και το West Ham, κατάλαβα. Το Innsbruck που κόλλουσε. Είπε το ειρωνικά, αρέσει, ναι. Είναι αντισυστημική και είναι Liverpool, ναι, είναι απίστευτο, ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή κάπου να τελειώσει αυτό το παραμύθι του αντισυστημικού, ας πούμε. Είναι μέσα στο σύστημα. Είναι αντισυστημική. Βέβαια, να πούμε ότι ο Κλοπ είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει ποτέ σε προπονητή. Έτσι, εγώ το συμπαθώ. Έχει ωραίο πνεύμα, ναι, ναι. Ακούει και Maiden, εντάξει, είναι καλός. Να μιλάμε. Ο Κλοπ είναι πολύ μπροστά από όλους μας. Αλλά δυστυχώς έχει διαλέξει τα παγάρια. Έκανε προχθές, θυμήθηκε τη φωνή δημοσιογράφου Γερμανού, το άκουσες, το είδες αυτό. Γάλλου, στο Παρίσι, το είδες αυτό. Τον παρακολουθώ, τον Κλοπ έχει απίστευτο χιούμορ. Ναι, τρελό χιούμορ. Σχεδόν βρετανικό. Σχεδόν βρετανικό. Για Γερμανός, ναι. Ωραία. Πραγματικά. Είναι τρομερό, έτσι. Είναι Γερμανός και έχει αγγλικό χιούμορ. Γιώργο, για να κλείσουμε, τι καιρό έχετε τώρα στο Τορόντο? Μείον 28, άστα Μαρία. Μείον 28. Δεν λέμε για τους πόντους που έριξε το Τορόντο στους Μιγόκι Μπακς. Έγινε, Γιώργο, σε περιμένουμε πάλι, να σε καλά. Καλό. Μαζί μας είχαμε τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Νεοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Ωραία. Παιδιά, γραμμή άλλη. Έχουμε Αναστασία? Όχι. Δεν έχουμε γραμμή. Τι έβαλες, ακούμε κάτι? Τι? Τόση. Αυτά τα αυτό δηλαδή. Είναι κλείσιμο, ρε σε. Τόση ώρα σε από μέσα. Κάτι σπιντάτο να φύγω να απογειωθούμε. Τι είμαι, ο Πάκο 24, μάτι, δώστε. Τι έγινε, ανέβασε το λίγο Χρυσανδέ. Όχι, ρε. Σε παραδέχομαι. Μπράβο, Αναστασία. Να σε καμαρώνει ο Σάββας, μπράβο. Λοιπόν, δίνουμε νικητές αγωνισμών. Εγώ δίνω Άρη και Opticon Express. Θα διαβάσουμε σε λίγο μαζί με τον Χρύσανθο τους νικητές για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, που είναι και ο διαγωνισμός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Λοιπόν, τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ γράψανε σωστά τη λέξη deliberately. Νικητής είναι ο Πασχάλης Λασπίδης, τελειώνει σε 192. Επαναλαμβάνω, Πασχάλης Λασπίδης, 192, που έγραψε μάλιστα deliberately handling. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, το ζούμε και αυτό. Η Μαριλίζη σε λίγο επικοινωνεί μαζί του για το πώς και από πού θα παραλάβει τα γυαλιά ηλίου ή ο Ράσιος από τα Opticon Express. Άρη κερδίζουν Σταύρος Γρηγοριάδης και Γιάννης Χουτούρης. Σταύρος Γρηγοριάδης, δεν με ακούς, το λέω. Α, και Γιάννης Χουτούρης. Ναι, του ΠΑΟΚ, γιατί τους γράφω. Πάμε νικητές για το ΠΑΟΚ Λάρισα τώρα, έτσι. Προσέξτε λίγο. ΠΑΟΚ Λάρισα. Ειρήνη Νικολαίδου. Ειρήνη Νικολαίδου. Διάβασε. Ειρήνη Νικολαίδου. Δημήτρης Δημητριάδης. Μπράβο. Ανέβαινε πάνω. Ανεβαίνω. Ο Πασχάλης κέρδισε. Όχι, όχι. Βάγιος. Βαγιόπουλος. Βάγιος Βαγιόπουλος. Ραπτόπουλος Μιχαήλ. Πού είναι αυτός? Νάτος. Α, ναι, ναι, ναι. Ραπτόπουλος Μιχαήλ, σωστά. Από Φλόρινα. Και ο πέμπτος είναι Σαββίδης. Ευτυχία Χαλκίδου. Α, όχι, ρε φίλε. Σαββίδης Τριαντάφυλλος. Πάω κλάρισα. Έκτος είναι, έκτη είναι, δεν είναι. Πέντε δίνουμε. Μπορούμε να δώσουμε άλλο ένα. Αν ρωτήσεις. Έλα, δώσε, ναι. Μπορούμε, ναι. Θα δώσουμε και στην ευτυχία, επειδή είναι μαζί.
Ωραία. Σαββίδης Τριαντάφυλλος, ναι, και Ευτυχία Χαλκίδου. Ναι, Παοκάρα, νίκη με Λάρισα την Κυριακή και πάμε για 18 ακόμα εμετούς. Τελικού. Εσαλιάρι, εσαλιάρι. Γύρω τριάμβου. Ποιους τελικούς, ρε Ευτυχία. Γύρω τριάμβου. Ότι ο φίλος της Ευτυχίας έχει στείλει το μήνυμα. Με το όνομά της. Ρε Ευτυχία. Ποιου 18 ακόμα! 18 έχουμε. Δηλαδή, οι τρικλοποδίε έρχονται. Οι τρικλοποδίε έρχονται. Κλείσε, αλλά δεν τι δούμε. Εμεί δεν αγωνίζουμε. Λοιπόν, εσύ είναι η προηγούμενη τελική. Βάλει και στεγανοτικά θερμομονωτικά υλικά. Ρούμεν. Δεν το λέμε μια φορά, φίλε. Δύο το λέμε. Δύο το είπε. Και μία δώρο κάνουμε εμεί γιατί από τον Παθήλακο. Λοιπόν, κεραμικόλ Panther Α500 σούπερ ακριβικέ κόλλε. Μοναδική χαλαζιακή άμμο χρησιμοποιούμε, κυρίε και κύριοι. Τέλο η υγρασία. Τέλο το κρύο. Ρούμεν κόλλε. 7-19. 2, έτσι. 2, 9. Ευχαριστώ το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών για, για τους θεϊκούς γίγαντες, που μου έδωσε χθες. Φασόλια γίγαντες. Βέβαια, ναι, όντως είχαμε κάποιες εκτοξεύσεις αερίων, ψε, όντως, ειδικά το τρίτο, πρώτο τρίωρο. Αλλά ήταν πραγματικά απολαυστική, μαζί με ελιές θρούμπες χαλκιδικής. Ωραίες ζουμερές κρατερές, Αναστασία. Να μάθεις να τρως. Να μάθεις να τρως. Λοιπόν, Γεωργίου Παπανδρέου 25, το πιπερών. Όποιος κινείται ανατολικά και δεν έχει δοκιμάσει τις φαγητάρες του πιπερών, πραγματικά εγκληματεί σε βάρος της κοινωνίας. Δηληβεριά μέχρι και την Εθνική Σαμίνη στο κέντρο, την ευθεία δηλαδή του Λευκού του Πύργου, Λευκού λέμε τώρα, μαύρος είναι, 868-868, 2310-868-868. Αύριο με το καλό θα είμαστε εδώ, 10 το πρωί, με πλούσια θεματική, θέλουμε να πιστεύουμε, και με όμορφα δωράκια. Θα έχουμε προσκλήσεις αυτές τις μέρες και για live «Μωρά στη φωτιά» το Σάββατο στο 8ball, παρουσίωση του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Χρυσό κλειδί», διασκευή του γνωστού ποίηματος του Οδυσσέα Ηλίτη. Άμα έλεγε Καβάφη θα τρώγε γιούχα τρελή. Εντάξει. Σας αφήνουμε με την υπέροχη μουσική που επέλεξε η Αναστασία Λάμδα.